Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Αλήθεια λες. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Σωτήριο έτους 2020. Και αν έχει θέματα η σημερινή μέρα. Εντάξει, σημερινή μέρα. Και ξεκινάει. Έχει μάτς. Θα πάρουμε χρονικά και ξεκινάει και η διαδικασία στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, το δικαστικό κομμάτι. Για τα στημένα. Ρε μάτς έχει. Αν το έχει ξεχάσει, Χρήστα, εγώ δεν το ξεχνάω. Εντάξει. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Τώρα αν ήταν ανάποδα θα λέγατε τη μέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ δικαστήριο. Έλα ρε μπάλα έχει σήμερα μωρέ τώρα. Ποδόσφαιρο να δούμε, μπαλίτσα. Μπαλίτσα έτσι ναι. Αλλιώς εκεί μπαλίτσα, δεν θα κάνουν τίποτα. Στεριού, θα βρουν μια δικαιολογία και θα τον απαλλάξουν το θείο και τον ξάδερφο και τον ένα και τον άλλον. Θα βρουν κάτι τα παιδιά μας. Τέλος πάντων. Για πες τα χρονικά. Δεν ασχολούνται και πολύ Χρύσανθε. Γιατί να ασχοληθεί. Μεταξύ αυτών. Και εσύ, τι και πολύ, πολύ πολύ ακόμα. Αυτή όσον η υπόθεση είναι δύο μεγαλομέτωχοι, πόσοι παράγοντες, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, κινδυνεύουν και δύο ομάδες με υποβιβασμό και έχει εισηγηθεί μια ανακρίτρια. Όσο κινδύνευες και εσύ. Όσο κινδύνευες και εσύ. Όσο κινδύνευες και εσύ, κινδυνεύουμε με υποβιβασμό. Θα το παρακολουθούμε. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει πολύ όρεξη να ασχοληθεί. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Έχει αγώνες όντως. Συγγνώμη κιόλας. Δεν είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν ασχοληθώ εγώ με το Άρη ΣΑΕΚ. Ασχολούμαι με την επιτροπή. Αλλά δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε καθόλου. Να το αναφέρουμε. Δεν γίνεται καθόλου. Εντάξει. Δεν γίνει τίποτα. Εντάξει. Είναι το επικοινωνιακό αντίβαρο του ΠΑΟΚ στην επικοινωνία του Ολυμπιακού το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, Χρήσανθε, και σένα σου αρέσει να υπάρχουν πρόεδροι που ενδεχομένως και να εμπλέκονται συστημένα παιχνίδια. Εγώ ξέρω ότι. Αν θεωρεί τα συστημένα παιχνίδια πιο. Ελαφρά από το να πάει σε ένα ξενοδοχείο. Εγώ ξέρω ότι έχουν στήσει τον Άρη 500 φορές, αλλά δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Αυτό ξέρω. Αφού λοιπόν έχουν στήσει τον Άρη, θα έπρεπε και εσύ να παρακολουθήσεις το θέμα και να μην το. Να παρακολουθώ ένα θέμα το οποίο όμως τώρα. Αφού και ο Ολυμπιακός σε έχει κλέψει πόσες φορές. Έχει... Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν ήμασταν σε μια χώρα και υπήρχε ένα ποδόσφαιρο, στο οποίο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν στέλνει τον πρόεδρο της Original για παρατηρητή σε Άρη ΣΑΕΚ. Θα είχα μία ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει με όλες αυτές τις επιτροπές, τους δικαστές, τις επιτροπές διοντολογίας και όλα αυτά. Α, άρα λοιπόν αφού... Σε μία χώρα λοιπόν, κάτσε να το τελειώσω, σε μία χώρα λοιπόν που όποιος έχει ισχυρό επιχειρηματία και ανάλογα με τα κονέ του ισχυρού επιχειρηματία με την εκάστοτε κυβέρνηση ή την εκάστοτε καλή του σχέση ή και τον ορισμό ακόμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο και τιμωρείται ή δεν τιμωρείται. Ανάλογα με το αν είναι μεγάλος επιχειρηματίας, ανάλογα με το αν έχει τα κόζια στην Επιτροπή την Α, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στον Αθλητικό Δικαστή της Λίγκας ή στον Αθλητικό Δικαστή στην Επιτροπή Εφέσο της ΕΠΟ ή στο Διαιτητικό της ΕΠΟ ή στην Επιτροπή Επίλυση Οικονομικών Διαφορών παλαιότερα της ΕΠΟ, τότε ναι Στέργιο δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς και θεωρώ ότι ποτέ μα ποτέ ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ αν έχει ισχυρό επιχειρηματία ή ο Άρης αν θέλεις. Ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έπακρο. Να υπάρχει ισονομία στο έπακρο. Δεν έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτούς. Θεωρώ ότι όλα αυτά πλέον στην εποχή μας είναι καθαρά επικοινωνία και το βλέπουμε και στην πολιτική. Το τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τον ΣΥΡΙΖΑ, το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα παιχνίδι αυτό. Πλέον σε αυτό το επίπεδο έχει μπει και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια γιατί έχει ένα πολύ δυνατό επιχειρηματία. Έχει ένα επιχειρηματία ο οποίος έχει όλες εκείνες τις προοπτικές που είχαν και οι άλλοι. Τι δηλαδή. Πολλά λεφτά και μίντια. Δεν θέλω λοιπόν εγώ να εμπλακώ σε μια τέτοια διαδικασία γιατί ξέρω ότι δεν τον νοιάζει ούτε το Σαββίδι η ισονομία, ούτε το Μαρινάκι η ισονομία, ούτε το Μελισανίδη η ισονομία. Τους νοιάζει να κερδίζει η ομάδα τους. Στην υπόθεση ΠΑΟΚ Ξάνθης παρασχολήθηκε όμως. Έξι μήνες ήταν. Φυσικά και ασχολήθηκε γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Α, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Φυσικά. Ο Πειραιάς είναι και στον Πειραιά έχω ασχοληθεί. Όχι, έχω γράψει και στον Πειραιά. Αλλά το συγκεκριμένο τώρα κομμάτι που εδώ και 6 χρόνια. Φέρεται και μάλιστα βλέπω σε πράγμα που το ξέρω σε σχέση με τον Άρη, την κυρία Σπανού. Δεν έχει εισηγηθεί ποτέ κανείς όμως υποβιβασμό του Ολυμπιακού και ισόβιο αποκλεισμό του Μαρινάκη το ποδόσφαιρο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Ναι, και επειδή όλη αυτή η λαλίστατη δεν αναφέρομαι σε σένα. Όλη αυτή η λαλίστατη που γράψανε 800.000 λέξεις για την ιστορία του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Είναι, τώρα είναι. Όλοι κοκοκόκοι τα δικά του μίντια είναι. Εδώ σήμερα, ρε φίλε, η ώρα για σπορ ζητάει από τον Χαριστέα να ζητήσει συγγνώμη. Η ώρα για σπορ ζητάει από τον Άγγελο Χαριστέα, το καταλαβαίνεις οντότητα, ένας ρεπόρτερ ΑΕΚ ζητάει από τον Χαριστέα στη συγγνώμη γιατί είπε ότι θα έχουμε 20.000 έξω από το γήπεδο. Οι τύποι που τα μπαλάκια που τα πίεζε ο Μελισανίδης, συγγνώμη, όχι ο Μελισανίδης, δεν ήταν ο Μελισανίδης, ο The Boss,
Δεν ήταν ο Μελισανίδης, μη λέμε ότι να είναι τώρα, ανερό. Ο Πιέζο The Boss δεν υπήρχε ποτέ. Και τιμωρήθηκε η ΑΕΚ και κλεισμένο των θυρών σε μάτς που γίνονται και κλεισμένο των θυρών. Τι μου λες τώρα. Ήταν πάντως μια ήττα χρυσά του ΑΡ και του Ολυμπιακού. Ποιο? Όλη αυτή η φασαρία, η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής να μην έχουμε κόσμο. Είναι ήττα του ποδοσφαίρου, όχι του ΑΡ και του Ολυμπιακού. Ναι, είναι ήττα του ποδοσφαίρου, αλλά. Του ποδοσφαίρου είναι ήττα. Αποδομείται η... όλη η ρητορική σας επί πέντε μέρες. Καμία μέρες, ρητορική είπα, δεν είχατε, αποδομείται. Είχατε δίκιο αν το πάρουμε ψυχρά και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλλά δεν αποδομείται το ότι σε τρεις μέρες θα έχουμε κόσμο στη Σούπερ Λίγκα. Και την Τετάρτη δεν θα έχει κόσμο και στο κύπελο κολλάει, στο Σουπερλίγκα κολλάει, δεν θα έχουμε πουθενά κόσμο. Μισό λεπτό. Δεν αποδομείται τίποτα. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Και γιατί εγώ σου είχα πει, περίμενε να δούμε τι θα γίνει με τη Σουπερλίγκα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχεις δίκιο σαν έτοιμα για το κόσμο στο κύπελο, αλλά περίμενε πρώτα. Πρόσεξε λίγο, δεν μπορώ να πω τίποτα για την απόφαση και είπα και χθες, παιδιά, αυτοί ξέρουν. Δεν θα βγάλω εγώ τους λοιμοξιολόγους τρελούς, όμως η βιασύνη της ΕΠΟ και η ψηφοφορία της ΕΠΟ Στέργιο δεν αποδομεί καθόλου, ίσα ίσα. Τους εκθέτει. Και τους εκθέτει ακόμα άποψης. Περισσότερο το γραμμένο και την παρέα του ο ορισμός του παρατηρητή χθες. Δεν είναι δυνατόν. Ο μοναδικός που ορίζεται από την ΕΠΟ. Γιατί ο άλλος ορίζεται από τον κατάλογο της Super League. Των παρατηρητών της Λίγκας. Δεν γίνεται ρε φίλε να ορίζεις τον άνθρωπο που έχει την original και με τη μουστάκα από πίσω ΑΕΚ original 21 και είναι με κουκούλες και γυαλιά ηλίου σε εκδρομές της ΑΕΚ. Έγινε λάθος. Έγινε λάθος. Το οποίο το διορθώσαμε. Το οποίο το διορθώσαμε γιατί βγήκε το λαμπαοτάρης και σας ξέσκισε. Και σας ξεμπρόστιασε. Και σας ξεφτύλισε. Και έβαλε τις φωτογραφίες του. Έτσι έγινε το, έτσι το διορθώσατε. Επειδή βγήκαμε εμείς και βάλαμε τις φωτογραφίες του. Γιατί αν δεν βγαίναμε εμείς να βάλουμε τις φωτογραφίες του, αυτός θα έρχονταν σήμερα. Και θα μου λέγε, γεια σας, από πού είστε εσείς και τα λοιπά, παρατηρητής. Η επέκταση βέβαια, προέκταση του όλου θέματος είναι Στέργιο. Ότι υποστηρίζεις ότι οι εκλογές της ΕΠΟ και τα λοιπά, με αυτούς εδώ να ψηφίζουν. Αυτοί θα ψηφίσουν Στέργιο στις εκλογές. Αυτός ο Μπαλάσκας θα πάει. Όχι, πως το λέει Μπαλάσκας, πώς το λένε. Σφίκας. Μπαλάσκας ήταν ο προηγούμενος ψηφοκαρδίτας του προηγούμενου συστήματος. Αυτός θα πάει να ψηφίσει Στέργιο μου στις εκλογές. Αυτοί θέλετε να αναδεικνύουν πρόεδρο της ΕΠΟ. Θέλετε, όταν λες. Θέλετε εσείς. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Η ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ που στηρίζεται αυτό το καθεστώς. Θέλετε να αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Αυτός θα πάει να ψηφίσει. Αλλά μόλις ο Μελισάν σε βρει μπόσικο και σου ξαναφορέσει τον κολ του Κομίνη, θα λες πάλι χάρτινη. Αυτό το σύστημα υποστηρίζεται. Αυτός ο άνθρωπος που τον είδες με τα κασκόλ, με αυτά, με τα γυαλιά και το ορίζεται παρατηρητής, και αν δεν τον πέραμε χαμπάρι, δεν θα τον παίρνει κανένας χαμπάρι. Τον βλέπαμε μπροστά μας και θα έγραφε μετά και τα λέγαμε παρατηρητής το έγραψε. Είναι ψεύτης ο παρατηρητής. Ο παρατηρητής που δεν έβλεπε που πιάνανε τα αυτά του. Πώς θα τα δει, αφού είχε τα γυαλιά original 21 στα μάτια. Αυτοί λοιπόν ψηφίζουν. Αυτό το σύστημα θέλετε. Και γι' αυτό το ξεφωνητό στον Αυγενάκη που θέλει να τα αλλάξει. Γιατί αν τα αλλάξει, δεν ψηφίζει αυτός. 52 άνθρωποι και ο ένας είναι αυτός. Πόσο εύκολο να βρω 20 original. 25 για να ελέγξω την κατάσταση. Αλλά μετά μου λέτε για ισονομία, για καθαρό ποδόσφαιρο, επιτροπή διοντολογίας και κουραφέξαλα. Το ζήτημα είναι ποιος θα ελέγχει την ΕΠΟ. Το ζήτημα είναι ποιος θα ελέγχει όλες αυτές τις επιτροπές που βγάζουν αποφάσεις. Όχι η ισονομία, γιατί αν θέλατε ισονομία, δεν θα κάνατε ό,τι κάνατε κι εσείς και αυτοί και οι άλλοι. Και οι παραπέρα με τις ενώσεις. Έψ καρδίτσας. Μου βάλετε τον Original 21 να έρθει παρατηρητής στο Βικελίδης. Ίχνος ντροπής. Ίχνος ντροπής και τσίπας δεν υπάρχει. Μιλάω, σε απολαμβάνω, Χρυσάνθη. Στέργιο, Στέργιο, αν σου βάλει κανέναν οπαδό της θύρας 7 εσένα και παρατηρητή όμως, θα βγεις και θα ουρλιάζεις. Θα βγεις και θα ουρλιάζεις. Όχι ότι δεν τους έχουν βάλει στο παρελθόν, τους έχουν βάλει. Αυτά κάνανε. Και αυτά που κάνανε, κάνετε. Κάνουμε εμείς. Κάνετε, ρε φίλε, εσύ στηρίζεις το γραμμένο. Ο δικός σας άνθρωπος. Είπε ο Ιβάν, ο δικός σας άνθρωπος. Αυτά κάνετε, δε. Δεν στηρίζετε αυτή την κατάσταση. Δεν βγαίνει την Παρασκευή πριν να αποφασίσουν οι λοιμοξιολόγοι και βγάζουν απόφαση της ΕΠΟ. Πώς τη βγάζει την απόφαση, αγόρι μου. Άσε να αποφασίσει αυτός. Και μετά την κάνει κολοτούμπα και λες δεν ψήφισα. Και μετά βγαίνει ότι ο Γκαγκάτσης και ο Λισάνδρου, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δηλαδή, που εκπροσωπούσαν όμως τη Λίγκα, όχι την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, στην εκτελεστική επιτροπή ψήφισαν απόν. Απ' τη ζωή σου είμαι απόν, αλλά πώς ήταν το τραγούδι Δρακοπούλου. Απ' τη ζωή σου είμαι απόν. Τέλος πάντων. Δεν γλιτώνετε σήμερα.
Εσύ στη ΣΑΕΚ. Μπορεί να κλειτώσουν λόγο. Μπορεί να, όντως. Ανοιχτά είναι τα παιχνίδια. Θα μιλήσουμε για αυτά. Θα σας πούμε όμως ότι μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μας. Ένα γυναικείο t-shirt Άρης FC προσφορά από την boutique του Άρη με σχήμα καρδιά, αν το έχετε δει, κυρίες, στην boutique του Άρη. Πολύ ωραίο γυναικείο t-shirt. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Θα το κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Μαζί μας την πρώτη ώρα είναι Arena Rapid. Είδες, πήρα φόρα, γιατί πήρα και ένα Arena Rapid πριν την εκπομπή, γιατί το χρειάζομαι για το βράδυ. Το Arena Rapid είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές. 100% φυσικό προϊόν για μέγιστη επιδόση και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Περιέχει ένα μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άνδρα. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, ασφαλέστατο, χωρίς πανενέργειες, κατάλληλο για διαβητικούς. Η Τριβέτα είναι μαζί μας. Βεβαίως. Πληρώνει 30 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο στην Ελλάδα από το 1997. Επίσημος χορηγός της Super League. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και σε tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες παιχνίδια από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, hardball, ό,τι υπάρχει στον αθλητισμό, και τένις που αρχίζει και κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα. Και φυσικά πολλά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers και cash out όλες οι επιλογές και live streaming και online βοήθεια αν έχετε κάποια πορεία και όλο το πακέτο που χρειάζεται ένας παίκτης του στοιχήματος ή του online καζίνο. Ο Μαρμαρίδης, όπως κάθε μέρα, είναι μαζί μας. Η εγγύηση, νομίζω, είναι οι χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες του όλες αυτές τις δεκαετίες που είναι το πρώτο όνομα στο έπλο της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Μαρμαρίδης.gr, πολλές προσφορές για να τις δείτε το σπίτι σας και να επιλέξετε με την ησυχία τι θέλετε να πάρετε για το σπίτι, το εξοχικό και το γραφείο, και ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς προκαταβολή και χωρίς πιστωτική. Και θυμίζω και σήμερα δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. FM κενό, ονοματεπώνυμο όπως και δίποτε. Τη λέξη γυαλιά, γυαλί, Opticon Express, ό,τι σας βολεύει τέλος πάντων, στο 54222, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, μπορείτε να, με ένα μήνυμα, κοστίζει μόλις 0,62 λεπτά, να μπείτε και στην κλήρωση για το γυναικείο t-shirt του Άρη και για τα γυαλιά ηλίου 65 ευρώ. Όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Τα μάτς έχουμε σήμερα, πέρα από την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία είναι με τηλεδιάσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Ναι. Και δεν πήγανε, όχι μάλλον πήγαν, δεν καταθέτουν σήμερα λαφούς. Δεν προλαβαίνουν. Τι, γιατί, στο γραφείο έχουν, γιατί θα... δεν μπορεί να στηθεί η κάμερα. Όχι, δεν προλαβαίνουν, αυτοί οι διαθέσιμοι είναι. Α. Θα εκδικαστούν άλλα θέματα, από ό,τι, από ό,τι καταλαβαίνω, περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, εντάξει, που έχει να κάνει με τις ενστάσεις του κατηγορουμένου κτλ. Όχι, είμαι, όχι, δεν είσαι και τέτοια. Όχι, θα το κάνω. Δεν θα μπουν ακόμα δηλαδή. Στις μαρτυρίες. Θα κριθεί, όπως διαβάζω, η τύχη των ενστάσεων των 15 πειθαρχικά ελεγχόμενων, μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δεν θα καταλάβει. Ο Μαρινάκης σήμερα... και ποιος είναι ο άλλος, ο Σπανός. Ο Σπανός. Ναι, και το Σπανό, λέγεται το Σπανό. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να λέμε και τους δύο Προέδρους που διώκονται. Συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη. Πειθαρχικά ελέγχονται, πώς είναι τότε, προσέχουμε και τις λέξεις που λέμε. Γιατί παρεξηγούνται. Καλά, ναι. Παρεξηγούνται. Να και παρεξηγούνται, να και δεν παρεξηγούνται. Εντάξει, παίζουμε με τις λέξεις. Εντάξει, και, έχουν... και αυτοί με το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Απλώς τυχαίνει και έχουν υποθέσεις και ξεφεύγουν από τα όρια του γηπέδου. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Καλά, κοίταξε, όλοι σχεδόν. Το γονιστικό χώρο. Όλοι αυτοί οι επιχειρήσει. Όλοι σχεδόν. Σχεδόν. Κοίταξε, σχεδόν. Μην το κάνει κάθε φορά αυτό. Γιατί δεν έχει. Δεν έχει ο Μελισανίδης. Δεν έχει, αγόρι μου, ο Μελισανίδης με την Αιτζίαν. Δεν έχει ο Μαρινάκης. Το παλμαρέ με... του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν το έχει κανείς. Ναι, είναι πρωτοπόρος. Εντάξει, μην τα τσουβαλιάζεις όλα. Εντάξει, είπαμε όλοι σχεδόν έχουν. Δεν είπαμε ποιος έχει περισσότερες και λιγότερες. Έχουν, εντάξει. Μπορεί και ο πρόεδρος τον Άνω Γκραβάνο να έχει ένα τιμολόγιο για, είχε πάρει μια φέτα για 200 ευρώ, να μην το κόψει το τιμολόγιο, να το κόψει την ομάδα και να κατηγορείται για οικονομική απιστία. Ξέρω. Περίμενο. Άλλο το οικονομική τέτοιο και άλλο σε βαθμό κακού. Εδώ μιλάμε τώρα για υποθέσεις, άστο. Εντάξει, μία, όταν γίνει, αν καταδικαστεί κάπου, να το σημειώσουμε, να το γράψουμε, να το πούμε. Αν ήμασταν σε άλλη χώρα, χρήσανται αυτές οι υποθέσεις, θα είχαν στείλει τον χ μεγαλομέτοχο πριν καν φτάσουν στα δικαστήρια. Θα το λέγανε, αδερφέ, σήκω τράβα, πάρε ένα δρόμο. Ε, αυτό είναι, είναι κάτι παρόμοιο. Μην σε ξαναδούμε για 5 χρόνια μέχρι να τελειώσουν οι υποθέσεις. Δηλαδή, μην σε δούμε στην κάμερα με στόχο η ομάδα μου. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω εγώ με την ΕΠΟ. Είναι παρόμοιο.
Ακριβώς. Εντάξει, για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Έτσι λειτουργούν στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι διαπλοκή, λειτουργούν. Διαπλοκή και επηρεασμός και αυτό οι μεγάλες ομάδες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Στην Premier League, στη La Liga, αυτό κτλ. Αλλά όταν είναι μια υπόθεση τέτοια. Ποια. Σαν ποια. Σαν αυτή με τα στημένα. Εντάξει, λέει λοιπόν η κυβέρνηση, η Ομοσπονδία, δεν ξέρω ποιος το λέει. Αδερφέ, κάνεις την άκρη, μη σε ξαναδούμε για δύο χρόνια. Αυτοδιοίκητο. Γιατί σου θυμίζω ότι ο Μότσι. Ποιος? Ο Μότσι, ο γνωστός, στη Γιουβέντους. Ναι. Αθώθηκε στο ποινικό. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν καταδικάστηκε στο αθλητικό της Ιταλίας. Ναι. Εντάξει, εξαφανίστηκε. Εδώ αθώνονται. Και με εδώ αθώνονται. Εδώ πάντα αθώνονται στο ποινικό. Όλοι. Εντάξει. Μια χαρά. Αν μαζέψεις υποθέσεις, βιβλίο γράφεις. Άσε με τώρα. Μια ώρα, να ένα βιβλίο να γράψεις. Οι ποινικές υποθέσεις. Με το που θα το πας στον εκδότη, Χρύσανθε. Ναι. Γεια σου, κύριε Μπάμπη. Έχω ένα πολύ καλό βιβλίο. Ναι. Είναι έρευνα που κάνω εδώ και τρία χρόνια. Το έχω ψάξει. Έχω μέσα μαρτυρίες, επώνυμα, ναι, αυτό κτλ. Δες το λίγο. Ναι. Μία που θα το αφήσει στον εκδότη. Και μία που θα κατέβει από το ζανσέρ του κτηρίου και θα σε περιμένουν πέντε. Γιατί το εκδίδει ο Ιβάν. Γιατί θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος εκδότης. Γιατί δεν κάνει. Έλα, αφεντικό, εδώ ένα. Ρε φίλε, έχουμε και αντίπαλο. Αυτοί πάντα να ξέρει, Στέργιο, πάντα όλοι αυτοί έχουν και αντίπαλο δέος. Μπορεί το αντίπαλο δέος να έχει εκδοτικό οίκο, να έχει κανάλια, όπως και γίνεται. Να τα κάνουν αυτοί. Να στα εκδώσουν. Αλλά νομίζω ότι ο ένας για τον άλλο δεν τα εκδίδουν, να ξέρει. Παίζουν, φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Και τα μίντια του και όλοι αυτοί μέχρι ένα σημείο φτάνουν. Ο ένας για τον άλλον. Τέλος πάντων. Σήμερα έχουμε ποδόσφαιρο, οπότε. Θα τα πούμε και αυτά αν υπάρχει εξέλιξη για την Επιτροπή Διοντολογίας. Αλλά θα εστιάσουμε περισσότερο στα δύο παιχνίδια. Να μιλήσουμε λίγο για βαλίτσα. 7 η ώρα Άρης ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. 9.30. Σωστά. 9 και 3 δεν είναι. 9.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπάρχει προβάδισμα των φιλοξενούμενων και στις δύο περιπτώσεις. Καθώς η ΑΕΚ έχει κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει ένα προβάδισμα, αλλά είναι το προβάδισμα το οποίο θεωρητικά πάντα είναι το πιο εύκολο να ανατραπεί, γιατί έχει βάλει γκολ ο φιλοξενούμενος και στις δύο περιπτώσεις. Άρα έχουν ελπίδες και οι γηπεδούχοι, ακόμα κι αν δεχτούν γκολ, μπορούν να πετύχουν ένα παραπάνω για να προκριθούν. Στην περίπτωση βέβαια του Άρη, το ένα παραπάνω δεν ισχύει για το 3-2, θα προκριθεί η ΑΕΚ. Του Ολυμπιακού δεν ισχύει για το 4-3, θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι μετράει και το εκτός έδρας γκολ από τα αποτελέσματα του πρώτου αγώνα. 2-1 θυμίζω το ΑΕΚ Άρης, 3-2 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άρα αυτά τα σκορ προσπαθούν να προασπιστούν οι δικέφαλοι στις ρεβάνς και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Κωστέργιος μετά τον break θα μας πει το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι γενικά νομίζω περισσότερο περιμένουμε να δούμε για Βιερίνια, Πέλκα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στον Άρη. Υπήρξε χθες η παρουσία του κόσμου στο Κλεάνθης Βικελίδης για να το πάρουν ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές. Απουσία του Σόουζα. Θέμα Ματέο Γκαρσία, το οποίο έγινε ακόμα πιο hot μετά το δημοσίευμα χθες το βράδυ στην Σερβία, που φέρνει το Ματέο κοντά στον Άρη, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος μέρα για να το συζητάμε αυτό, απλά το επισημαίνω γιατί χθες το βράδυ βγήκε το δημοσίευμα. Το γνωστό ζήτημα με τον μπαν πάντα επηρεάζει τον Άρη. Αυτά όλα όμως, μπαν Γκαρσίες, όλοι τα δίπλα-δίπλα μένουν στο περιθώριο, γιατί έχουμε μεγάλο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης σήμερα το απόγευμα στις 7, όπως μεγάλο παιχνίδι βέβαια είναι και στο Καραϊσκάκης στις 9.30. Μετά τις 9.30 θα πιάσουμε και λίγο το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί γίνονται πραγματικά πράγματα και θάματα. Ναι, εκεί μια μέρα βλέπω μένει. Εντάξει, ο Μέξας, με μια μέρα φεύγει. Δεν ξέρω ποιο μένει, ποιο φεύγει, Χρύσανθε. Εγώ βλέπω ότι γίνεται ένα τουρλουμπούκι. Και να πω ότι είχαμε μια διοίκηση 30 ατόμων, άρα μέσα σε 30 θα υπάρχουν και άλλες γνώμες κτλ. Είναι 3 άτομα στη διοίκηση, 4. Και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Ούτε που με νοιάζει εμένα ποιος λέει, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, ούτε τον Μέξα ξέρω, ούτε τον Χάρη Μαρκόπουλο ξέρω σαν προπονητή. Εντάξει, και δεν με απασχολεί κανένας από τους παράγοντες που θα μπουν ή μπήκανε στην ΚΑΕ πραγματικά. Θα τα πεις μετά τη 1.30 αναλυτικά. Θα έχουμε μία κουβέντα. Α, θα έχεις και συνέντευξη. Εντάξει, διαβάζω ναι. Στο πλευρό του Βασιλακόπουλου, Σταυρόπουλος και Παπαγεωργίου. Να μην το σχολιάσω. Ο Παπαγεωργίου. Ασχοληθούν με τις ομάδες, Κρίστανθε, άκουσε πω. Ο Σταυρόπουλος και ο Παπαγεωργίου. Λέω εγώ. Θα σου πω ότι ο Παπαγεωργίου δεν κατεβαίνει ως εκπρόσωπος του Άρη. Ο Άρης δεν στηρίζει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ναι. Είναι προσωπική του επιλογή. Εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός στο μπάσκετ και ποτέ αυτό δεν το επικαλέστηκα ότι θα σας πω εγώ τι γίνεται στο μπάσκετ. Ασχοληθούν ο Σταυρόπουλος και ο Παπαγεωργίου. Μπάσκετ προοδεύσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
χορτικό πήγε ο κορονοϊό, γιατί ένα από του δύο θα έπεφτε σίγουρα. Ναι. Εντάξει, 55% ο ΠΑΟΚ, 45% ο Άρης. Έτσι το βλέπω και την κατάσταση. Και θα αφήσουν τι εκλογέ και το Βασιλακόπουλο. Άντε γιατί. Βασιλακόπουλο τώρα ψάχνει στηρίγματα, δεν κατάλαβε τι γίνεται. Α βρει αλλού στηρίγματα. Ή αν θέλουν όσοι να στηρίξουν, να αφήσουν τον ΠΑΟΚ ήσυχο και τον Άρη, δεν ξέρω τι γνώμη σου. Φυσικά και θέλω να τον αφήσει ήσυχο. Απλά σου λέω ότι επειδή τέθηκε το θέμα και το ξέρω, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου κάνει μια προσωπική επιλογή. Ο Άρης δεν τον στηρίζει. Και από ό,τι ξέρω, αν κατέβει τελικά, θα κατέβει με άλλο σωματείο. Όχι τον Άρη. Θα βρει κάποιο εδώ πέρα στην περιοχή. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Με κάποιον και θα μπει. Λοιπόν. Στη δεύτερη ώρα, λοιπόν, διάλειμμα και πιστεύουμε. Όταν κολλάει το μηχάνημα. Ωραίο, δεν ήταν αυτό. Εντάξει. Κάτω μια επανεκκίνηση. Κάτω μια επανεκκίνηση. Αρχίζει να πει διαφημίσει λίγο. Ή χτύπα το. Να το κοπανίσω, λε. Χτύπα την οθόνη στο πλάι. Αθάνατη μέθοδο. Κάτσα φωνάξω τη Μαριλή. Μαριλή! Ωραία, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο, θυμίζω. FM και όνομα τεπώνυμο. Άρης, μπλουζάκι. Γράψτε ό,τι θέλετε για να καταλάβουμε ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για το γυναικείο τη ΕΡΤ, την μπουτίκ του Άρη. Το στέλνετε στο 54222. Ίδια μέθοδο, ίδιο τρόπο. FM και ονοματεπώνυμο γυαλί ηλίου, γυαλί σκέτο, για να μπείτε στην κλήρωση για το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express. Αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, γράψτε και Άρες, γράψτε και γυαλιά. Θα κάνουμε τις κληρώσεις 2-3 λεπτάκια πριν τις 2, όπως κάθε ημέρα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε και λέμε 9.30 είναι το ραντεβού του ΠΑΟΚ με την πρόκριση. Να δώσει το παρόν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ποιο τρυπάει, ρε φίλε. Έχουν τρυπάνια στην πολυκατοικία. Τώρα βγήκα να τρυπήσω. Ναι. Άντε μην αρχίσω. Τρυπάνια στην πολυκατοικία. Ωραία. Λοιπόν. Τι έλεγα. Ναι. Για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο ΠΑΟΚ να δώσει το παρόν στον τελικό του κυπέλου. Οι περισσότεροι θεωρούν τον Ολυμπιακό οριακό φαβορή λόγω της κατάστασης στην οποία φαίνεται να βρίσκεται. Εκ των πραγμάτων, αν το πάρουμε ψυχρά, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει το μικρό προβάδισμα λόγω του σκορ του πρώτου αγώνα. Το 3-2 είναι ένα αποτέλεσμα που δίνει τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα και να κερδίσει και να προκριθεί και να μείνει στην ισοπαλία και να προκριθεί. Εντάξει, άρα εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Ολυμπιακού που ενδεχομένως να αντισταθμίζεται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Και πολλοί έχουν στο μυαλό τους και τα δύο μάτς στην Τούμπα, όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με τη νίκη. Το πρώτο, θυμίζω, από ένα γκολ που ποτέ κανείς δεν κατάλαβε αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε την τελική γραμμή. Εγώ νομίζω ότι τη γραμμή την πέρασε. Μιλάω για το μάτς πρωταθλήματος. Από χθες είναι γνωστό ότι στην Αθήνα έχουν ταξιδέψει και ο Πέλκας και ο Βιερίνια. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Σταύρο, οι πιθανότητες να αγωνιστούν είναι λίγες. Για βασική σχεδόν μηδαμινές, για αλλαγή λίγες. Ο Πέλκας και ο Βιερίνια. Κόλπο. Δεν ξέρω αν είναι κόλπο ή Βιερίνια. Με τον Πέλκα το είχε κάνει. Ο Λουτσέσκου το είχε κάνει πέρσι. Δεν θυμάμαι. Που είχατε γράψει έξω πριν από Άρης ΠΑΟΚ. Πριν από ΠΑΟΚ Άρης. Ότι δεν παίζει ο Πέλκας. Εκτός μάχης ο Πέλκας. Θλάσσει ο Πέλκας. Σε τρεις μέρες αναστήθηκε ο Πέλκας. Με Λουτσέσκου ήταν. Εγώ νομίζω ότι δεδομένων των απουσιών του ΠΑΟΚ, έξω Κρέσπο, έξω Ζαμπά, έξω. Ποιο άλλο είναι έξω, ο Μίσιτς, έξω Αγκούστο και μέσα στο έξω. Κέντρο, στο κέντρο και μέσα έξω Πέλκας και Βιερίνια. Θα δούμε το βράδυ το αν είναι ικανοί να παίξουν λίγο, πολύ ή καθόλου. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με Πασχαλάκι, Μάτος, Γιαννούλη, Ίγκασον, Βαρέλα. Πασχαλάκι, Μίσιτς, Ελκαντουρί και Μαωρίσιο. Μίσιτς, τι Μίσιτς, Μίσιτς λέω. Εσίτη, Ελκαντουρί και Μαωρίσιο στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Λιμιός, αριστερά ο Μπίσεσβαρ. Και στην κορυφή ο Τσούμπα Ακπομ. Γιατί εκτός, Τσούμπα Ακπομ. Εκτός και αν είδε ο Φερέιρα ότι στο μάτς με τον Όφη μπήκε και έδωσε λίγο περισσότερο ενέργεια ο Σβιντέρσκι. Γιατί τον έχει τόσο το. Τον έχει, ξέρω εγώ. Τον έχει. Βέβαια, τα εκτός έδρας. Κρίνουμε με βάση το πώς σκέφτεται και πράττει ο Φερέιρα στα μάτς από τον κορονοϊό και μετά. Έχει ξεκάθαρο προβάδισμα ο Τσούμπα Ακπομ. Ναι. Εντάξει, στα τώρα εκτός έδρας και εγώ τον Ακπομ θα βάζα. Στα εντός έδρας θα βάζα όμως το Σβιντέρσκι. Την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα τοπίο έτσι θολό. Υπάρχει αγωνία στάξη των φίλων του Ολυμπιακού για το Βαλμπουένα. Αν μπορέσει να είναι αυτός έτοιμος. Αποστολή δεν είναι. Είναι αποστολή, εντάξει. 25
Πήρε μαζί του. Όλους βασικά. 25. Μάλιστα. Εννοείται σημείο αναφοράς ο Γάλλος. Δεν το συζητάμε. Ο Λοβέρα φαίνεται να είναι ο αντικαταστάτης όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εάν δεν κατέστη δυνατόν να αγωνιστεί ο Βαλμπουενά και όχι ο Φορτούνης. Ναι. Ο οποίος δεν βλέπετε μετά. Ο Σάθα είναι κάτω από τα δοκάρια. Μετά τον κορονοϊό. Ο Σεμέδο και ο Μπα θα είναι στα στόπερ. Θα μας βόλευε πάρα πολύ να ήταν του Μπα ο Σισε. Αγαπημένο παιδί. Μία στις δύο φορές κάνει γκέλα. Ναι. Δεν θα είναι ο Σισε. Θα είναι ο Μπα που είναι πιο σοβαρός από τον. Στην Τούμπα έπαιζε ο Σισε. Στο κύπελο έπαιξε ο Σισε και ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Ο καλύτερος του Πάου, συγγνώμη. Στο ραντεκόλ είναι μέσα ο Σισε. Ωραία. Στο πρωτάθλημα έπαιξε ο Μπα. Ναι. Που μαζί με τον Σεμέδο, που ήταν ο κορυφαίος για μένα του αγώνα του τελευταίου, ήταν σχεδόν απροσπέλαστη. Πόσο μάλλον τον Πάου προσπαθούσε με γιώμες να τους βάλει δύσκολα. Ναι. Ειδικά ο Σεμέδο στον αέρα είναι σχεδόν ανίκητος. Εντάξει, το έδαφος έχουν θέμα, αλλά όταν ο Πάου δεν παίζει στρωτά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ο Τσιμίκας φυσικά θα είναι αριστερά, ο Ελαμπταλοή θα είναι στα δεξιά. Μπουχαλάκης, Γκικέρε με Καμαρά δεν χαλάει αυτή η τριάδα για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή. Ο Μπουχαλάκης δεν έχει τεράστια βελτίωση τη φετινή σεζόν. Από προ-κορονοϊού και μετά έχει πάρα πολύ μεγάλη. Γενικά κάνει μια καλή χρονιά. Έχει βέβαια και τις άσχημες στιγμές του γενικότερα, δεν είναι και top σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, ο Μπουχαλάκης είναι. Αλλά είναι μια χαρά. Δηλαδή αν τον έφερε αυτόν ο Ολυμπιακός απ' έξω, θα τον πλήρωνε δεκαπλάσιο. Ειδικά στο τελευταίο μάτς της Τούμπας, ο Μπουχαλάκης μαζί με τον Βαλμπουενά και μαζί με τον Τζιμίκα κάνουν ένα πολύ ωραίο τρίγωνο που έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ειδικά στο πρώτο μέρος. Και από εκεί και πέρα, Λοβέρα, Μασούρας και Ελαραμπή, εάν δεν αγωνιστεί Λοβέρα. Ο Βαλμπουενά. Όχι ναι. Λοβέρα, ρε φίλε. Λοβέρα. Λένε του Ολυμπιακού, τότε να σου πω. Τι Λοβέρα, ρε. Δεν είναι προπόνηση του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει Λοβέρα, να ξέρεις. Μασούρας, Βαλμπουενά και Ελαραμπή, αν κατορθώσει. Ο Γάλλος και είναι δηλαδή σε θέση είναι να παίξει. Ο αντιβαλμπουενά ο Λοβέρα. Έτσι τον παρουσιάζουν και όχι ξαναλέω τον Φορτούνη. Θα τα δούμε όλα αυτά γύρω στις 8.30. Θα γνωρίζουμε ενδεκάδες. Αλλά σίγουρα αν ο Βαλμπουενά δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί ή αγωνιστεί και δεν είναι έτοιμος, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα καλό σύνη για τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει Ολυμπιακός άλλους παίκτες για να βάλουν δύσκολα. Έχουν πολλούς στο δικέφαλο. Εντάξει, εκ των πραγμάτων. Η απουσία κόσμου θεωρητικά δίνει πλεονέκτημα στον φιλοξενούμενο. Ένα. Δεν το είδαμε αυτό βέβαια στην Τούμπα, στο πρωτάθλημα. Οπότε μπορεί όντως να ισχύει, μπορεί να μην ισχύσει. Γενικότερα υπάρχει η άβρα καλά, της έδρας. Άλλο μάτς τώρα. Άλλο μάτς. Έχουν παίξει πολλές φορές και φέτος οι δύο ομάδες. Εγώ ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα λόγω του σκορ, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από την καλύτερη κατάσταση στην οποία φαίνεται να είναι ο Ολυμπιακός. Άρα νομίζω είναι το παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα. Τώρα αν θα γίνει ροντέο όπως το πρώτο μάτς κυπέλλου ή αν θα είναι πιο σετ παιχνίδι ή αν θα έχουμε λίγα γκολ πολλά, ό,τι και να πούμε κινδυνεύουμε να εκτεθούμε. Εγώ θα πω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ήρεμος στις τελικές του προσπάθειες. Αν του δοθεί ευκαιρία που θα του δοθούν αρκετές να παίξει σε ανοιχτό γήπεδο, γιατί ο Ολυμπιακός παραμελεί και λίγο τα αμυντικά του καθήκοντα εκ των πραγμάτων στο Καραϊσκάκι. Μία πάσα λίγο πιο δυνατή από ό,τι πρέπει μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ 20 ευκαιρίες στο Καραϊσκάκι. Πόσες θα έχει δεν ξέρω. Θα έχει 5, 6, 7. Όσες φορές βρεθούν λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε επίκαιρη θέση θα πρέπει να κάνουν το σωστό. Μία σωστή σέντρα, μία σωστή πάσα, μία σωστή κίνηση στο χώρο. Εντάξει, και αν ο ΠΑΟΚ σκοράρει και πόσο μάλλον να σκοράρει πρώτος. Μπορεί και να αλλάξει όλο το σκηνικό για την πρόκριση. Παιχνίδι ανοιχτό σε όλα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι σούπερ αισιόδοξος γιατί σε κανέναν δεν βγάζει η ομάδα την εμπιστοσύνη που έβγαζε πέρσι και πρόπερσι. Εντάξει, πρέπει από τον Πασχαλάκη μέχρι τον Ακπομ να κάνουν όλοι ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μια ρεβάνση ημιτελικού. Αυτό που ισχύει για το Άρη ΣΑΕΚ. Δεν μπορείς να διορθώσεις τα λάθη σου. Κάνεις λάθος, το πληρώνεις, γεια σας, μένεις απ' έξω και μετά να ρωτιέσαι τι έγινε, τι δεν έγινε, τι θα μπορούσα να κάνω και αν τότε έμπαινε αυτό και τα λοιπά, δεν έχει. Η ομάδα που θα είναι πιο ουσιαστική θα πάρει και την πρόκριση. Ενδιαφέρον παιχνίδι, να δούμε τι μας επιφυλάσσει σήμερα το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ άλλος με ξένους διαιτητές έχει 3 νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκ των πραγμάτων η παρουσία ξένων διαιτητών
βοήθησε στο να μην βλέπουμε κάθε είδους καρναβάλια που θαυμάσαμε τα περασμένα χρόνια και τις περασμένες δεκαετίες. Εκτός αν μπαίνουν στα αποδυτήρια. Να διαμορφώνουν αποτελέσματα. Εκτός αν μπαίνουν στα αποδυτήρια και πιέζουν τα. Θα πρέπει να γίνει κάτι και εκεί. Και τον ξένο. Τιμωρήθηκε, λέει. Εδώ διαβάζω το φίλο μου τον Τάστο Τζάταλη στο Sport FM και γράφει ότι υπάρχει τοξικότητα πλευρά του Άρη και τα λοιπά και λέγονται και ψέματα και το ένα και το άλλο. Και στο πρώτο παιχνίδι λέει, έγιναν πράγματα, αλλά η ΑΕΚ τιμωρήθηκε. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με κεκλεισμένο το θυρών σε παιχνίδια που θα γίνουν κεκλεισμένο το θυρών. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε. Και ο Άρης θα τιμωρηθεί με κεκλεισμένο το θυρών σε παιχνίδια που θα γίνουν κεκλεισμένο το θυρών. Τιμωρία. Είναι αυτό τώρα πράγματα. Και ενδεχομένως να τιμωρηθεί ο Μελισανίδης, ξέρω ότι θα γίνει με την έφεσή σου, με την έφεσή του. Ναι, βέβαια. Να τιμωρηθεί με τη λαϊκή κατακραυγή. Είναι και αυτό μια τιμωρία χειρότερη από το να σου κάνουν. Εντάξει. Στιγματίζεσαι, ναι. Τιμωρήθηκαν, λέει. Ναι. Εντάξει, σε παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών. Πραγματικά το γράμμα του νόμου το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Είναι δυνατόν να τιμωρείς κάποιον με και κλεισμένο των θυρών όταν τα μάτια είναι και κλεισμένο των θυρών? Πες μου λίγο. Τι να κάνεις, πρόστιμο. Να ανακαλύψει τιμωρία. Πρόστιμο. Και πρόστιμο υπήρξε. Μισό εκατομμύριο πρόστιμο, φίλο. Όχι 30.000 πρόστιμο και κλεισμένο των θυρών. Μισό εκατομμύριο σου κάνω 50 τουαλέτες στην Αγία Σοφιά. Τι λες τώρα. Χρυσές αυτά. Πρόστιμο θα μπει στον Άρη, ρε φίλε, ή στον ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ. Και κλεισμένο. Δεν φταίει τώρα το αν τιμωρία έπεσε πάνω στον κορονοϊό. Ναι. Αλλά εγώ περιμένω να μην υπάρχουν εκπτώσεις στην τιμωρία του Δημήτρη Μελισανίδη. Θα μου πει τώρα. Θα μπει. Τρίμηνη απαγόρευση εισόδου το καλοκαίρι στα παιχνίδια. Ναι, έχει ξανασυμβεί πάρα πολλές φορές να τιμωρούνται παράγοντες με ημερολογιακό αποκλεισμό και να πέφτει καλοκαίρι. Απίστευτα. Καλό καλοκαίρι, θα λέμε το Σεπτέμβριο. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Ολοκλήρωσουμε το αγωνιστικό. Νομίζω ναι. Το να αρχίσω να αναλύω δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος, έχω την εντύπωση. Ένας ημιτελικός πάντα έχει μέσα το απρόβλεπτο στοιχείο. Κανείς δεν περίμενε, το έχουμε και φρέσκο. Το τι θα γινόταν στην Τούμπα. Ναι. Και να είναι ο Ολυμπιακός 0-2 στο 7 και να σκέφτεσαι 1000 πράγματα και την ώρα, λες εντάξει. Και τελικά να παίρνω πάω μια νίκη με 3-2. Εντάξει, βοήθησε το γεγονός ότι ήταν και μικρός ο τερματοφύλακας. Δεν νομίζω. Πιο πολύ, αν το πάρεις έτσι, ο Σισε βοήθησε. Και ο Σισε. Παρά ο θεματοφύλακας. Και ο Πάοκ έβγαλε αντίδραση. Είχε ένα πέλκα σε καλή μέρα και μείωσε και γενικότερα πίεση ο Πάοκ τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έδειξε ο Πάοκ ένα καλό πρόσωπο σε εκείνο το μάτς. Δυστυχώς αυτό το πρόσωπο το έχει δείξει σε ένα-δύο ακόμα παιχνίδια μεγάλα. Γιατί αν πάρουμε συνολικά την απόδοση του Πάοκ στα ντέρμπι. Είναι να τον κλαίνει οι ρέγγες. Εντάξει. Και είναι και αυτό μια απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στο φετινό ΠΑΟΚ. Ναι. Και για να το κλείσω, έχει φθήνει και η οικογένεια Σαββίδη και ο Αμπέλ Φερέιρα και οι ποδοσφαιριστές και όλοι όσοι ορίζουν την τύχη του κλαμπ. Εντάξει. Μεταγραφές, προπονητής δεν έχει δέσει, μερικοί παίκτες είναι στον κόσμο τους. Δεν μπορώ εγώ να δικαιολογήσω παίκτες που είναι μήνες ντεφορμέ. Εντάξει. Και ακόμα και αν δεν γουστάρουν Χρήσαν Θεόλου τον προπονητή, όταν παίρνεις 800.000 το χρόνο και 1 εκατομμύριο και 1,2, 1,5 και να μίλεις καλημέρα με τον προπονητή, όταν μπαίνεις μέσα οφείλεις να παίξεις για την ομάδα που θα σου φτιάξει όλη τη ζωή σου. Εντάξει, δεν το έχουμε δει ακόμα. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να παραμερίσουμε πολλά κακοσκήμενα και να επικεντρωθεί η ομάδα από αύριο στο πώς θα πάρει τη δεύτερη θέση από την ΑΕΚ χωρίς να χρειάζεται η επιστροφή βαθμών από το ΚΑΣ. 6 Ιουλίου θυμίζω, γιατί για αυτό τίνουμε να το ξεχάσουμε. Ναι. Και να προετοιμαστεί η ομάδα για τον τέταρτο συνεχόμενο τελικό που θα γίνει μετά το τέλος πρωταθλήματος. Αυτά σε πρώτη φάση. Αν προκύψει κάτι. Θα το ενημερώσουμε. Ωραία. Εμείς συνεχίζουμε με το διαγωνισμό. Ένα γυναικείο t-shirt καρδιά Άρης FC, κίτρινο ή μαύρο, προσφορά από την boutique του Άρη. Για έναν ή μία από εσάς, να το πάρει ο ένας, να το δώσει μία δηλαδή. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Και παράλληλα και γυαλάκι ηλίου από Opticon Express, ίδια διαδικασία, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Αν θέλετε το ένα από τα δύο δώρα, τότε γράψτε γυαλιά ή Άρης. Αν θέλετε να μπείτε και για τα δύο, γράψτε και γυαλιά και Άρης ή γράψτε μόνο το ονοματεπώνυμο. Θα σας βάλουμε και στις δύο κληρώσεις που θα γίνουν στο τέλος της εκπομπής. Στο αγωνιστικό κομμάτι για το Άρης ΑΕΚ θα το πούμε μετά τη μία, για να αναλύσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα κατεβούν οι δύο ομάδες.
Να πούμε ότι χθες υπήρχε αρκετός κόσμος. Βλέπω και υγειονομικό πρωτόκολλο. Η ρεπόρτερ της ΑΕΚ λέει μαζεύτηκε κόσμος έξω από το γήπεδο χθες. Δεν τηρήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο έξω από το Βικελίδης. Νοιάζονται για την υγεία των φίλων του Άρη. Βλέπω, μπράβο, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Να τους πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κρούσματα κορονοϊού. Παιδιά, ευτυχώς. Οπότε μην ανησυχείτε. Θα είναι πάλι απ' έξω από το γήπεδο όλοι σήμερα. Και πολύ περισσότεροι. Θα είναι χιλιάδες σήμερα έξω από το γήπεδο. Λοιπόν. Υπάρχει ανακοίνωση. Ναι. Μήνυμα του Μπέου για το Μαρινάκι. Του Μπέου. Ναι, ναι. Για πες Αχιλλέας. Ανάρτηση στο Facebook του Δημάρχου Βόλου και φίλου του Νούπου Σου Βόλος. Φίλου, ναι. Εντάξει, φίλε. Και τέτοιο. Και πώς το λένε. Η κάθε ομάδα έχει τους επώνυμους φίλους της. Όχι, και διερμηνέα. Εντάξει. αν μπορεί να βοηθήσει, γιατί να μην βοηθήσει. Σύμβαση έχει για τη μέρα εκείνη. Αφιλοκερδός. Σιγά τώρα, να πάρει λεφτά ο Δήμαρχος. Ναι, σωστά. Βαγγέλης Μαρινάκης λέει: το τυφλό του μίσους για μένα τον έσπρωξε σε ένα ακόμα ολίσθημα που σίγουρα δεν προσυδειάζει ούτε σε έναν άντρα ούτε σε έναν οικονομικό παράγοντα. Προσυδειάζει, είναι του Μπέου λέξη. Προσυδειάζει. Ενεπλάκησε ένα οικογενειακό μου θέμα. Οπα. Που αφορά εμένα και την πρώην σύζυγό μου και μόνο εμάς. Και ναι, μεν για εκείνη δεν θα αναφερθώ, αφού από τη συμπεριφορά της απαξιώθηκε από όλη την κοινωνία και δεν αξίζει πια καμιάς αναφοράς. Αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω τη στάση του Μαρινάκη. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι εγώ κάποτε στο όνομα της στενής φιλίας έκανα φυλακή ενώ ήμουν αθώος, χωρίς να καταφερθώ εναντίον του, αν και είχα κάθε λόγο, καθώς εκείνος σε κάθε ευκαιρία επιδίωξε την ηθική και κοινωνική μου εξόντωση. Δείχνοντας την ποιότητα του χαρακτήρα του, ο ορισμός της αχαριστίας, λέει ο Μπέος Αχάριστος τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ναι. Επέλεξα πάντα να τον αντιμετωπίζω αντρίκια με βάση τις αρχές και τις αξίες που απέκτησα σε μια πολυκύμαντη ζωή και που θα με ορίζουν για πάντα τιμή, μπέσα, ειλικρίνεια, λέει ο Αχιλλέας Μπέος. Με πραγματική απογοήτευση όμως διαπιστώνω ότι τη μικροπρέπεια και τη μικροψυχία του κατά τα άλλα τρανού αυτού οικονομικού παράγοντα που προκειμένου να με βλάψει παρεμβαίνει απροκάλυπτα, χωρίς ντροπή, με συμπεριφορές που μόνο σε αντρίκια στάση δεν συνάδουν. Σε θέματα που αφορούν την οικογένειά μου και μόνο. Μάλιστα. Εμένα και την πρώην σύζυγό μου και κανέναν άλλο, μιλάμε για ντροπή για τέτοια κατάντια και καταλήγει με ένα ωραίο κομμάτι. Ναι. Ας έχει ωστόσο κατά νου ο μέγας και τρανός σήμερα επιχειρηματίες ότι ολάκερες αυτοκρατορίες κατέρευσαν και μεγέθη παραγόντων πολλαπλάσια του δικού του εξαφανίστηκαν και στη θέση που βρίσκεται και με αυτά που επέρχονται, ας φροντίσει τουλάχιστον να μην το θυμούνται μόνο για αρνητικές του ενέργειες και εν τέλει, όπως σοφά λέει ο ψαλμός, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον κύριον ουκ. Ελατοθήσοντα πάντα αγαθού. Αυτά είναι φίλε μηνύματα. Αυτά μου αρέσουν. Ο φίλος ο Θόδωρος λέει: όσο και να τσιρίζει Τσαλτίδη, σήμερα έχω τσίριξει. Λίγο ανέβασε τον τόνο της φωνής σου. Ανέβασε τον τόνο, δεν τσίριξα. Εντάξει, φίλε, ανέβασε τον τόνο. Ο Τσάταλης λέει: σας κόλλησε τον τοίχο με το άρθρο του. Μα κόλλησε τον τοίχο με το άρθρο του ο Τσάταλης που λέει ότι η ΑΕΚ τιμωρήθηκε. Ή μα κόλλησε που μα λέει ότι είναι δίκαιη, ότι. Ορίστηκε μένω της Original και είναι ο παδός της ΑΕΚ, αλλά ακριβώς επειδή είναι δηλωμένος ο παδός της ΑΕΚ, δεν θα έκανε κάτι. Κοίταξε, Κρυζάρα, κοίταξε. Χωρίς να έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ εσένα, ούτε που με νοιάζει, θα πω την άποψή μου ότι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, μεγάλη μερίδα εξ αυτών, όχι όλοι, έχουν κάνει μια δικιά του πραγματικότητα στο κεφάλι. Έχει μπει στο DNA του ότι είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Εντάξει, και αυτό πουλάνε εδώ και χρόνια. Με Μελισσανίδη, βέβαια. Και μου μένει στο μυαλό άρθρο ενός έτσι γνωστού ρεπόρτερ της ΑΕΚ ότι η ΑΕΚ δεν χρωστάει σε κανέναν και δεν φέσωσε ποτέ κανέναν. Δηλαδή, αφού γράφτηκε και αυτό, έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Εντάξει. Μας κόλλησε τον τοίχο και τότε όμως. Μόνο 220 εκατομμύρια ευρώ, συν 60 τώρα που πήραν για την Αγία Σοφιά, αλλά είναι μια χαρά. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ, το έχουμε καταλάβει. Τουλάχιστον εμείς του ΠΑΟΚ με τον Κομίνη και αυτά που ακολούθησαν. Είναι διαφορετικό το έχουμε καταλάβει. Να κοπανά το γυμναστή του Άρη. Και στους πανηγυρισμούς και να μην τιμωρήσει. Ναι, φυσικά και ναι, αλλά προκάλεσε τον Ξηροκώστα από ό,τι διαβάζω. Τον Ξηροκώστα, ο οποίος ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί είναι στον αγωνιστικό χώρο. Η απάντηση ποια ήταν. Από εκεί βλέπει τα μάτσα. Α, εντάξει. Άμα τα βλέπει από εκεί. Να μην προκαλούσε ο γυμναστής, να ήταν φρόνιμος. Τι, να μην έλεγε. Καλτεχνία έκανε αλητία. Έβαλε τους παίκτες του Άρη να τρέχουν στον χώρο που κάτω ο Ξηροκώστας. Είναι δυνατόν να κάνουν προθέρμανση εκεί πέρα. Μιλάμε για μεγάλο αλήτη. Στο σημείο εκεί, στο σημειάκι του κόρνερ δίπλα, πας και τρέχεις δεν την κινεί πάνω κάτω. Αν είναι δυνατόν αλυταράδες, αλυταράδες. Εκεί κάθεται ο άνθρωπος και βλέπει τα μάτς. Ήρεμα, ήσυχα. Χωρίς μπινελίκι, χωρίς τίποτα. Ο φίλος ο Κώστας, ναι. Ο γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ, σε μένα τουλάχιστον, πολύ αντικειμενικά προτείνει ΑΕΚ διπλό και Λιβάγι anytime και ΠΑΟΚ απλή πρόκριση. Νομίζω είναι καθαρά στοιχηματική προσέγγιση, δεν μπαίνει καθόλου το συνέστημα μέσα. Έτσι.
Εντάξει, καλή επιτυχία Κώστα στο δελτίο σου. Εγώ ενδεχομένως να παίξω, αν θα παίξω, χρήσανθε ναι. δύο ωραία γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ. Για το χαβαλέ περισσότερο, mm-hmm. δεν θα επενδύσω ποσά να έχω στο κεφάλι μου και τα χρήματα πέρα από το ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα βάλεις γκολ. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος. Το θέμα είναι αν θα φτάσει στο ένα. Εκεί φοβάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα αδιάβαστο, δεν νομίζω. Θα τα πούμε μετά το break και θα πούμε και πώς θα παραταχθούν ο Άρης και η ΑΕΚ. Και καλησπέρα και στην Εύη ναι. για τον Μπλουζάκη. Καλησπέρα και στην Φωτεινή. Καλημέρα και καλή εκπομπή από την όμορφη Περαία. Άντε και με νίκη στον Άρη μας. Ωραία. Καλημέρα και στον Θόδωρο. Και σε όλους όσους θέλουν μηνυματάκι. Αρένα Rapid μαζί μας. Πρώτη ώρα της εκπομπής. Συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές. 100% φυσικό προϊόν για μέγιστη επιδόση και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Γι' αυτό το βρίσκεται και το ζητάτε στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Περιέχει ένα μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άνδρα. Ασφαλέστατο, χωρίς παρενέργειες, κατάλληλο για διαβητικούς. Για την πρώτη ώρα μαζί μας, φυσικά η Ντερβέτ είναι επίσημος χορηγός της Super League. 30 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει φέτος. Στην Ελλάδα είναι από το 1997. Όσοι την εμπιστεύεστε, δεν νομίζω να έχετε κάποιο παράπονο και μεγάλες αποδόσεις έχει και γρήγορα στοιχηματίζεται. Πατάτε τα κουμπιά που λέει και ο Σταύρος. Και live καζίνο και εκατοντάδες παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers και υπηρεσία cash out και live streaming και όλα χρειάζεται ένας παίκτης του στοιχήματος ή του διαδικτυακού καζίνο, όλα αυτά από την Ιντερβέτεν. Δεν θα πάμε. Γιατί δεν πάμε? Γιατί πάλι το ίδιο. Λοιπόν, ναι. Έχει ένα θεματάκι σήμερα. Αύριο ξεκινάει, μέχρι να ανατολίσει ο Χρήσανθος. Να καταλάβουμε πώς το κάνω έτσι. Ναι. Ξεκινάει και πάλι η ποινική δίκη. Α, ωραία. Για τα στημένα. Δηλαδή σήμερα είναι το πειθαρχικό της ΕΠΟ. Αύριο πάλι το ποινικό. Και από ό,τι διάβασα, τη Δευτέρα Χρήσανθε θα κριθεί ναι. το αν γίνει αποδεκτό το αίτημα του ανακριτή να πάρει μετάθεση στη Χαλκίδα για τον Ουρουάν. Γιατί πού είναι τώρα? Μάλλον εκεί κοντά, εκεί στην Αθήνα θα είναι κάπου. Ζήτησε ο άνθρωπος μετάθεση. Ο ανακριτής, όχι η μετάθεση. Μετάθεση. Εντάξει, κοντά είναι η Χαλκίδα, ρε, εσύ. Τι κάνει θέμα και εσύ, δίπλα. Μπορεί να έχει δουλειά στη Χαλκίδα και να μην μπορεί να. Γεννοέχεται στον Πειραιά ή στην Αθήνα. Μπορεί να έχει εξοχικό, ρε φίλε. Στη ωραία και έχει και τον ποταμό εκεί πέρα, στη Χαλκίδα. Μπορεί να πάει ο άνθρωπος σε ένα κτήμα που έχει πάνω στο βουνό, να μην έχει αυτοκίνητο, να κόψει τηλέφωνο ρεύμα αυτό και να μένει σε μια σπηλιά. Να τον αφήσουν η ησυχία του. Εμείς στη Χαλκίδα να πάρει την υπόθεση Χρήσανθε άλλο ανακριτή ή ανακρίτρια, να τη μελετήσει κανένα 8μηνο, 9μηνο. Κάτσε. Να ζητήσει και αυτό μετάθεση. Μεγάλη υπόθεση αυτή πρέπει να μελετηθεί. Στο Γκουαντάναμο, εντάξει, να την πάρει μετά κάποιο άλλο ανακριτή και μετά από 20 χρόνια να παραγραφεί και να είναι όλοι αθώοι και να βγαίνουν να πανηγυρίζουν. Έπεσε η σκευωρία και αυτό εμείς κτλ. Να έχουν φτάσει 20 νεκροί οι μάρτυρες. Θα το δούμε και αυτό τι θα γίνει από Δευτέρα. Έχω την αίσθηση ότι ίσως και γίνει αποδεκτό το αίτημα του ανακριτή να πάει στη Χαλκίδα. Ωραία. Τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί αυτός ο άνθρωπος όπως η συνάδελφός του να πάει στις ΗΠΑ. Χαλκίδα, φίλε, δίπλα. Εμείς πηγαίναμε εξοδούχοι από την Αθήνα και πηγαίναμε. Ωραία Χαλκίδα. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Θυμίζουμε διπλός διαγωνισμός. Ένα γυναικείο t-shirt από την boutique του Άρη. FM γεννό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222 και ένα γυαλάκι ηλίου, γυαλιά ηλίου από Opticon Express. Δεύτερη ώρα μαζί με ποτοπία Ινοπία Θράκης, που προτείνει να δοκιμάσετε το θρακιώτικο ούζο 7, ένα μαλακό γλυκόπιωτο ούζο με απαλό άρωμα. Παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή και κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Εμείς προτιμούμε βέβαια το θρακιώτικο τσίπουρο Εωθινών με ή χωρίς γλυκάνισο. Κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης από τρεις ποικιλίες σταφυλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μαζί μας και τα φορόλ με 50 μεγάλα δώρα, 50 μεγάλοι τυχεροί, 50 νικητές με μεγαλύτερο βέβαια αυτόν που θα κερδίσει το πεζό 208 που κληρώνει τα φορόλ στο τέλος του καλοκαιριού. forallstores.gr, το site στο οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, δυτικά και στο κέντρο εξυπηρετεί, 62-85-86 τηλέφωνο παραγγελιών για τον Mr. Gold. Μήνυμα για σένα, Χρήσανθε, από τον Θόδωρο. Στο άρθρο του λέει ότι κατέρευσε ο μύθος της κακής ΕΠΟ για τη μη παρουσία κόσμου. Διαφωνείς, Χρήσανθε, γυαλιά? Όχι, φίλε, δεν διαφωνώ.
Τα εξήγησα και πάρα πολλές φορές. Η ΕΠΟ ψήφισε να μην έχει κόσμο πριν αποφανθούν οι υγειονομικές αρχές. Έδειξε μια απίστευτη πρεμούρα η εκτελεστική επιτροπή αυτή της ΕΠΟ να αποφασίσει από πριν, πριν να αποφασίσουν οι λοιμοξιολόγοι. Τι λες τώρα. Και εκτέθηκαν για μένα και ο Μάκης Γκαγκάτσης και ο Λισάνδρου, οι οποίοι την προηγούμενη μέρα είχαν ψηφίσει στη Λίγκα ομόφωνα να έχουμε κόσμο και ψήφισαν απόν. Τι λες τώρα. Δηλαδή, και μόνο που όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ υπερασπίζονται την ΕΠΟ, δείχνει το ποιος είναι η ΕΠΟ. Απλά υπάρχει μια πρόσκαιρη συμμαχία τώρα με τον ΠΑΟΚ. Θα του ξαναφορέσεις, Θοδωρέ μου, του ΠΑΟΚ, έτσι αν συνεχίσει. Είμαι 100% βέβαιος. Γιατί αυτό είναι που κάνει ο Μελισανίδης πάντα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, δεν με απασχολεί το τι κάνετε με τον ΠΑΟΚ, με απασχολεί τι κάνετε με τον Άρη. Και με τον Άρη κάνατε όργια και δεν τιμωρηθήκατε. Το μάτς έπρεπε να είναι 0-3. Πήγε και έπιασε τα απαυτά του βοηθού. Και γράφτηκε και στην έκθεση του παρατηρητή και γράφτηκε και στην έκθεση της αστυνομίας. Κανονικότατα και στην έκθεση του διαιτητή. Αυτό είναι μηδενισμός και αφαίρεση βαθμών. Εσύ πήρες το πρωτάθλημα για να υπερασπιστώ τους φίλους με εδώ τους παοξίδες, γιατί ο άλλος μπήκε με το όπλο μέσα. Εσύ, δεν είχε όμως φυσική επαφή. Εσύ είχες και φυσική επαφή με τα αυτά του. Αλλά πήρε τον Περέιρα και σε έσωσε. Το μάτς έπρεπε να ξεκινάει σήμερα το 0-3. Να έχει κερδίσει ο Άρης 0-3 στο πρώτο παιχνίδι. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί τα μούτρα και μιλάτε κιόλας. Μεγαλύτερη σκανδαλάρα δεν υπάρχει. Στο βοηθό, στον επόπτη να γίνει επίδεση. Και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έπεσε το ρολό και έκανε το κομμίνι στο Μουσουντούν. Είναι πραγματικά απίστευτο θράσος ότι μιλάτε της ΑΕΚ. Απίστευτο θράσος. Απίστευτο θράσος. Η ΑΕΚ του Μελισανίδη και του Καρά. Άιντε. Στέργιο τι έγινε με τον Μίσιτς. Για τη ρήτρα λέει. 20 Ιουνίου πέρασε φίλε, 20 Ιουνίου εκτέθηκες. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Τι πέρασε. Υπάρχει διαπραγμάτευση, με τη Sporting. Είχες πει μέχρι 20 θα πληρωθεί. Λάθος η πληροφόρηση της ΠΑΕΠΑΟΚ για μία ακόμη φορά. Είχα πει, αλλά προέκυψε και αυτό το θέμα. Α, προέκυψε το θέμα. Ενδεχομένως να πέσει το τραπέζι. Μάλιστα. Ενδεχομένως. Ναι. Πάντως 20 Ιουνίου δεν πληρώθηκε. Όπως δεν είχε πληρωθεί και 20 Μαΐου, όπως δεν είχε πληρωθεί και το Δεκέμβριο. Όλο παίρνει μεταθέσεις. Και όλο λέμε μια άλλη δικαιολογία. Λέω εγώ. Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει δικαιολογία. Από τη η δικαιολογία είναι μήπως δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές και δεν μας το λέτε. Λόγω financial fair play. Το λέγει κάποιος, Χρήστα. Θα έγινε μια ανακοίνωση της, αυτά η UEFA δεν τα κρύβει. Ποια? Τα μπαν και τις τιμωρίες. Μπορεί να είναι με αναστολή. Ό,τι και να είναι, Χρήστα. Η UEFA δεν τα κρύβει. www.uefa.com. Στην ΕΠΟ πάνε. Πες και δες στην UEFA. Γιατί έχει τη τιμωρία του Άρη. Έχει τον μπαν του Άρη. Δεν έχει. Θες να ψάξω να το βρω. Τον μπαν του Άρη, ναι, ψάξω το. Θα το ψάξει να μας το δει, να μας το δώσει, γιατί μας έχουν και στείλει ακόμα και την απόφαση του Ντεμισάη. Σήμερα δεν προλαβαίνω. Ωραία. Είναι γεμάτη η μέρα μου. Αύριο θα το ψάξω. Απλά τα μπαν του Άρη υπάρχουν πολύ πρόθυμοι που κατευθείαν τα ανακοινώνουν πριν ακόμα φτάσουν στην ΕΠΟ. Ναι. Παίρνει κανένας από την ΕΠΟ, δεν ένας φίλος μου. Δεν έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, Χρήστα. Ρωτάω, ρε φίλε. Όχι, δεν έχει. Μεταγραφές δεν έκανε τον Ιανουάριο. Το Μίσης δεν ολοκληρώνει τη μεταγραφή. Τι γίνεται. Γιατί λεφτά προφανώς έχει ο Ιβάν. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Ή είναι θέμα οικονομικό άλλο. Δεν ξέρουμε όμως τι. Πάντως 20 Ιουνίου δεν πληρώθηκε και πάλι το του Μίσιτς. Που θα πληρωνόταν. Από τη στιγμή που η Sporting δεν θέτει βέτο, να πει παιδιά, ή 20 Ιουνίου ή δεν υπάρχει συμφωνία, γεια σας. Κάνεις λάθος. Η Sporting λέει ότι πλέον ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο μόνος του. Έχασε την αποκλειστικότητα στο Μίσιτς. Υπάρχει στη μέση όμως και ο Μίσιτς. Σωστό. Εκεί στηρίζει ο οποίος έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο και αν τους πει παιδιά στη Sporting δεν πάω πουθενά. Ωραία. Θα κάτσω εδώ να με πληρώνετε ακόμα ένα χρόνο και θα φύγω τζάμπα του χρόνου. Δεν θα κάτσουμε εδώ να σε πληρώνουμε γιατί υπέγραψες χωρίς να έχεις το δικαίωμα με άλλη ομάδα. Δεν θα βρουν, Χρήστα, δεν ξέρω αν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Τι υπάρχει, έχει κατεθεί κάπου το συμβόλαιο. Αν έχει κατεθεί. Άρα, αν δεν κατατεθεί. Πάντα κοίταξε. Δεν έχει κατεθεί το συμβόλαιο, Χρήστα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο Μίσιτς φυσικά και θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Και η Sport δεν θέλει τα χρήματα. Και η Sport δεν θέλει τα χρήματα. Δεν θέλει το Μίσιτς. Απ' την άλλη, άμα πάει όμως η Τραμπζοσπορ τώρα και πει. Δεν θα πάει, Χρήστα. Γιατί τώρα. Για στην ξέρεις. Περίοδο του κορονοϊού. Έπρεπε και να με πεις, την δεν περιπέτεια πάει. Υγείας που έχει όχι. Ο Μίσιτς, όχι. Έπρεπε να δεν πει θα δεν θα πάει γιατί η Τραμπζοσπορ έχει απαγόρευση μεταγραφών. Αλλά. Δεν θα πάει,
καμία Τραμπζονσπόρ και καμία Κασίμπασα και καμία Σαξεχίρ κτλ. Πάντως δεν πήγε ο ΠΑΟΚ να πληρώσει όπως λέγατε ότι θα πλήρωνε στις 20 Μαΐου που έγινε 20 Ιουνίου. Δεν τα πλήρωσε τα χρήματα αυτά. Μην αγχώνεσαι, βέβαια... σου ξαναπεί, μην αγχώνεσαι για τον ΠΑΟΚ. Αν αυτά βέβαια δεν τα πλήρωνε ο Άρης. Είναι το μισάωρο που θα μας αναλύσεις το Άρης και μιλάς για το Μίσης. Ο Νταλκάσο αυτός είναι. Φίλος ακροατής έστειλε για το Μίσης, φίλε. Είπατε 20 Ιουνίου και είναι 24. Και δεν λέτε τίποτα. Δεν γράφτηκε πουθενά με τίτλο «Δεν πλήρωσε ο ΠΑΟΚ την ρήτρα του Μίσης», όπως είχε υποσχεθεί στον Άρη να θα ήτανε. Να δεν πλήρωσε ο Άρης. Να γραφτεί. Πει λοιπόν ο Θόδωρος στο Βαγγέλη, ο που είναι και φίλοι. Βαγγέλη, ναι. Βαγγέλη, ναι. Δεν μου κάνεις, φίλε, 4-5 site, ναι, να παίζουν Άρη για να έχουμε κι εμείς επικοινωνία. Έχω πολλά παιδιά να βάλω στο site του Άρη. Όχι Άρη, Άρη έχουμε. Το κορυφαίο έχουμε, ρε φίλε. Χωρίς να είναι ο Θόδωρος και χωρίς να είναι ο Βαγγέλης και χωρίς να είναι ο Ιβάν. Δεν κάνεις, Βαγγέλη, ένα ακόμα site να διαχειρίζουμε εγώ και να παίζει Άρη, ας πούμε. Όχι Άρη, γιατί Άρη να παίζει. Να παίζει αντιπάοκ. Πες το Θόδωρο να πει το Βαγγέλη. Πώς υπάρχουν site που παίζουν αντιάρης. Δεν είναι τίποτα. Για να κάνεις ένα site που θέλει ένα τριχίλιαρο. Όχι, θέλει πολλά. Τετραχίλιαρο. Όχι, πολλά θέλει. Λίγο, όχι. Δεν θέλει, Χρυσάνθε. Τα παιδιά δεν θα τα έχουμε, θα πληρώνουν. Την τζάμπα θα τους έχουμε. Τα παιδιά θα τα βγάλεις από τα έσοδα σου, ρε φίλε. Ποια έσοδα. Εγώ σαν Βαγγέλης θα σου κάνω το site. Α, ο Βαγγέλης θα μου δίνει τα έσοδα. Κούκλα αυτά και τα λοιπά, σου κάνω ένα site. Θα φυσάει. Φυσάει μετά. Πάλε και 10 παιδιά δικά σου, ναι, από το ρεπορτάζ του Άρη, στο, ναι, γύρω-γύρω και θα γράφουν ό,τι θέλετε. Ωραία. Το οργανώσω τώρα από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν είναι ένα site για να το κάνει, Χρήσανθε, να χρειάζονται κασέρι 200.000 ευρώ για να φτιάξει την ιστοσελίδα και άλλε 500.000 το χρόνο για να πληρώνει το Κοσμάκι. Όχι, αλλά τα λεφτά είναι λίγα. Ας κάνετε λοιπόν και στις 2-3 site, 4-5. Ναι. Να μην έχετε αυτό το τέτοιο με την επικοινωνία και επικοινωνία και επικοινωνία. Δεν είναι τόσο απλό όπως το λέτε. Τα δικά σας site. Τα δικά μας site τα έχουμε. Αφογράφους έχετε, δόξα τω Θεώ, και καλούς και πολλούς και τα λοιπά. Αξιοπρεπέστατα είναι τα site μας. Ανεξάρτητα. Κάντε κι άλλα τότε. Κάντε κι άλλα. Θα κάνουμε ένα ουδέτερο. Γιατί δεν κάνετε κι άλλα. Ουδέτερο θα κάνεις. Ουδέτερο. Γιατί δεν κάνετε, εγώ δεν ξέρω. Δεν έχουμε λεφτά. Πες το Βαγγέλη να σου κάνει. Δεν έχουμε σχέση με το Βαγγέλη. Εσείς είστε αγκαλιά με το Βαγγέλη, όχι εμείς. Στα επιχειρηματικά. Μέχρι τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Στα επιχειρηματικά. Μέχρι τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Στα επιχειρηματικά. Ναι, ρε φίλε. Στα επιχειρηματικά μέχρι τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τώρα δεν είμαστε εμείς. Εμείς δεν παίρνουμε λεφτά ούτε από τον Βαγγέλη, ούτε από τον Ιβάν, ούτε από τον Καρυπίδη. Εμείς οι δημοσιογράφοι του ΑΕΤ τα κάνουμε μόνοι μας. Γι' αυτό δεν έχουμε. Όταν βρούμε κάποιον να μας δίνει λεφτά, θα τα κάνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο Άρης ΑΕΚ. Στο παιχνίδι αυτό. Ο Άρης έχει να διαχειριστεί μαζί την διπλή απουσία στα στόπερ. Ο Βέλεθ, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας, τον τιμούμε. Δεν πρόκειται να ξαναπαίξει όπως έλεξε. Τι? Βολικό. Ποιο? Η θλάση. Δυστυχώς για τον ποδοσφαιριστή και τον Άρελ, βόλεψε νομίζω. Το να πάει... ούτε θέμα τι θα γίνει μετά τη 36 του, ούτε, ναι, θέμα. Σωστό. Που λέγανε φίλοι του Άρη να μην παίξουν ημιτελικό με την Α, γιατί έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Σωστό. Δυστυχώς και να λέω για τον Ισπανό. Ναι, αλλά θα παίρνει και κύπελο όμως ο Ισπανός και θα παίρνει και πριν. Θα παίρνει και... και πριν θα παίρνει. Γιατί? Μια χαρά. Στο εμείς δεν έχουμε σχέση με τον Βαγγέλη, σαν να λύγησε λίγο το ρολόι εδώ στην Νεάπολη, γράφει. Φίλε, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση, Κώστα, με τον Βαγγέλη και δεν έχω πάρει ούτε ευρώ από κανένα μέσο του Βαγγέλη. Από το SDNA έχω πάρει μόνο. Κώστα. Και το οποίο αποχώρησα. Το έχει πάρει εγώ είπα για τους δημοσιογράφους, είπαμε, φίλε. Ναι. Είπατε δημοσιογράφοι και είπες ο Θόδωρος να πει το Βαγγέλη και τα λοιπά. Δεν έχουμε τέτοιες συναναστροφές. Κώστα μου, ο δικός σου ιδιοκτήτης έχει συναναστροφές με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού σε μηδιακά ζητήματα και θέματα. Όχι ο δικός μας. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, επιστρέφω στον Άρη. Mm-hmm. Βέλεθ έξω και το έκανα για το Sporttime, γιατί σήμερα το Sporttime έγραψε ότι ο Άρης θέλει να ξαναπάει σε τελικό μετά από 17 χρόνια. Να τους ενημερώσω ότι ο τελευταίος τελικός που έπαιξε ο Άρης δεν είναι εκεί στο έγκυρο Sporttime το ΠΑΟΚ Άρης που έχασε. Μάλλον ήθελε ο αρθρογράφος να γράψει αυτό. Ότι παίξαμε τελευταία φορά με τον ΠΑΟΚ που χάσαμε κτλ. Να τον ενημερώσω λοιπόν ότι έχει πάει ξανά ο Άρης σε τελικό, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Είναι αποκλειστικό και αυτό. Η δεύτερη απουσία είναι του Σόουζα. Αν υπήρχε ο Σόουζα, τότε ο Ένινγκ ή θα έβαζε το Σόουζα δεξιά ή θα έβαζε το Σόουζα στόπερ. Και θα βάζει τον Rose δεξιά. Τώρα θα πρέπει λογικά να φέρει τον Rose στο κέντρο της άμυνας και να πάει δεξιά είτε τον Σάσα, αλλά αυτό θα του χαλάσει το κέντρο, είτε να χρησιμοποιήσει τον Σούντγκρεν που δεν ξέρω αν θέλει να τον χρησιμοποιήσει και αν τον έχει εμπιστοσύνη να τον χρησιμοποιήσει και αν και ο Σούντγκρεν είναι σε θέση να παίξει ένα τόσο πολύ σημαντικό παιχνίδι και με την ΑΕΚ να έχει δύναμη πυρός από εκείνη την πλευρά. Οπότε με μισή καρδιά θα πάει τον Σάσα στο δεξιάκρο της άμυνας λογικά
Και από εκεί και έπειτα τώρα μένει να δούμε αν θα πάει σε μια πιο αμυντικογενή επιλογή, βάλει τον Μπα δίπλα στον Ματίγια ή βάλει τον Τόνσο δίπλα στον Ματίγια, κάτι που θα δώσει μεγαλύτερη επιθετικότητα στον Άρη. Γιατί ο Τόνσο σίγουρα έχει περισσότερες επιθετικές αρετές σε σχέση με τον Μπα. Φετατζίδης είναι ο σίγουρος, ο Γκάμα είναι ο σίγουρος, ο Ιντέγε στην κορυφή της επίθεσης είναι επίσης σίγουρος. Ένα θέμα είναι αν θα ξεκινήσει ο Λάρσον ή ο Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη έχει πάει πάρα πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια και γι' αυτό παίζει να ξεκινήσει αυτός αντί του Λάρσον πίσω από τον Ιντέγε σε ρόλο δεκαριού. Θα το δούμε στην πράξη. Κατάλληλο Κουέστα βέβαια θα είναι κατά τα δοκάρια. Και η κλασική, ο Κόρχουτ αριστερά και ο Δελιζήσης με τον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας, όπως και ο Ματίγια, όπως είπα, στο χώρο του κέντρου. Η ΑΕΚ έρχεται και αυτή χωρίς προβλήματα. Ο Μπακάκης που είχε ένα ζητηματάκι είναι κανονικά στην αποστολή για το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Ολιβέιρα θα πάρει τη θέση του Αραούχο στην κορυφή της επίθεσης. Ένας πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής για μένα από τον Αραούχο, πολύ πιο έμπειρος και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπιση του, όπως σημαντικό είναι και το κομμάτι της αντιμετώπισης για μένα του Λιβάγια μέσα στο παιχνίδι. Παιχνίδι λαθών, ο Άρης πρέπει να αποφύγει τα λάθη. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ και το έχει αποδείξει σε όλα τα παιχνίδια που παίξανε, ακόμα και σε αυτό που έχασε με 0-1 με καθαρή σφαγή, Θόδωρε, που στείλες μήνυμα, του Καραντώνη με δύο πέναλτι που δεν δόθηκαν υπέρ του Άρη, παρόλο που υπήρχε VAR. Το καλό είναι ότι υπάρχει ξένος διαιτητής και όχι Καραντώνηδες ή Διαμαντόπουλοι. Ο Διαμαντόπουλος βέβαια θα είναι τέταρτος, αλλά είναι και αυτό ένα ζητηματάκι. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός που σφυρίζει. Αυτός που σφυρίζει είναι ο Σουηδός και ελπίζω να μην έχουμε θέματα με την διαιτησία. Κάχη υποψία δεν υπάρχει φυσικά για τον Σουηδό ρέφερι. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Ο Άρης θα είχε πολλαπλάσιες πιθανότητες πρόκρισης αν είχε ένα κατάμεστο Βικελίδης. Αυτό από μόνο του γεννά μια ανισονομία ξεκάθαρη. Δεν είναι οι κανόνες ίσοι, αλλά από τη στιγμή που οι λοιμοξιολόγοι αποφάσισαν αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω τον εξυπνάκια. Αντίθετα, θεωρώ βέβαιο θα τον έκανα τον εξυπνάκια οι φίλοι της ΑΕΚ ή οι ΑΕΚτζίδες ή θα λέγανε οτιδήποτε άλλο και οι ρεπόρτερ θα λέγανε για αδικίες κτλ. Στην περίπτωση που ήταν ανάποδα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να το σεβαστώ αυτό και αυτό θα κάνω. Αλλά η αδικία παραμένει. Ο Άρης έπρεπε να έχει τον κόσμο του σήμερα. Είναι ημιτελικός κυπέλου και έπρεπε να παίξει με κόσμο αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αλλά με την πανδημία και τον κορονοϊό δεν μπορείς να τα βάλεις. Είναι μια συνθήκη που διαμορφώνεται για όλους μετά από την διακοπή του πρωταθλήματος και του κυπέλου εκεί στα μέσα του Μάρτη. Κόσμος βέβαια θα υπάρχει απ' έξω. Αυτό είναι δεδομένο. Για να συμπαρασταθεί στην ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι όλα όσα μας λένε οι παίκτες του Άρη και κατηδίαν αλλά και δημόσια σε σχέση με το πόσο πολύ θέλουν αυτό το παιχνίδι, με το παιχνίδι αυτό είναι το παιχνίδι της χρονιάς για αυτούς και θα το αντιμετωπίσουν έτσι, ικανότητες έχουν, καλή ομάδα έχει ο Άρης και τις αδυναμίες του έχει φυσικά. Θέλουμε σε αυτό το παιχνίδι πραγματικά να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Άρης φέτος, αν εξαιρέσει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με όλους τους υπόλοιπους έχει αυτή την ήττα από την ΑΕΚ με απίστευτη σφαγή, το 0-1 με Καραντώνη, σε παιχνίδι μάλιστα που δεν είχε ενδιαφέρον ο Άρης βαθμολογικό, αλλά η σφαγή παραμένει, και την ήττα στο κύπελο με τον τρόπο που ήρθε πάλι από την ΑΕΚ. Έχει πάρει δύο ισοπαλίες στο ΆΚΑ από την ΑΕΚ, 1-1 και 2-2. Έχει πάρει ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχει πάρει ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό και μέσα στην έδρα του έχει κερδίσει με 4 γκολ τον ΠΑΟ και με 4 γκολ τον Παναθηναϊκό. Δείχνει δηλαδή ότι σε αυτά τα παιχνίδια η ποιότητα των παιχτών βγαίνει. Αν βάλω και το κίνητρο που είναι πάρα πολύ μεγάλο, περιμένουμε μια καλή εμφάνιση για τον Άρη. Θεωρώ λοιπόν ότι τα λάθη στα μετόπισθεν κυρίως, είτε στο κέντρο άμυνας της ΑΕΚ είτε στο κέντρο άμυνας του Άρη, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Και επίσης το ποιος θα πάρει το κέντρο. Αν ο Τόνσο παίξει και κάνει την εμφάνιση που έκανε στο ΟΑΚΑ, θεωρώ ότι ο Άρης έχει πολλές πιθανότητες με την παράλληλη καλή απόδοση από Γκάμα Φετφατζίδη να πάρει την πρόκριση στον τελικό της 24ης Ιουλίου. Θυμίζω ότι το μοναδικό τρόπο που έχει πάρει ο Άρης στο κύπελο
το έχει κατακτήσει καλοκαίρι, 28 Ιουνίου Στέργιο. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό αυτό ή όχι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι το Σάββατο, την Κυριακή, πότε είναι 28 του μήνα, που θα λέμε για την επέτειο του 1970, θα έχουμε ως στόχο να σπάσει αυτή η παράδοση στα τέλη του Ιούλη, στον τελικό που θα παίξει ο Άρης σε εκείνη την ημερομηνία. Θα το δούμε στην πράξη. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Θα υπάρχει ενημέρωση βεβαίως εδώ κανονικά για όλες τις εξελίξεις από το γήπεδο κτλ. Νομίζω ότι σας κάλυψα. Θέλετε κάτι άλλο να σας προσθέσω? Κάτι άλλο να σας πω? Μπουλουζάκι δίνουμε να πάει μια κοπέλα έξω από το γήπεδο να το παρακολουθήσει. Όλος δεν νομίζω να έχει 20.000. 20.000 και εγώ δεν πιστεύω θα έχει. Αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Καταρχήν θα πάνε όλοι γύρω-γύρω εκεί στα καφέ κτλ. Για να δουν το μάτς. Θα πάνε και στην Άρης Beer FC. Πολλοί κόσμος που έχει μεγάλες τηλεοράσεις. Γενικότερα η περιοχή θα είναι γεμάτη με φίλους του Άρη για να δουν το παιχνίδι εκεί κοντά στο γήπεδο. Και αν η ομάδα με το καλό προκριθεί, να τον αποθεώσουν αμέσως μετά. Γενικά, επειδή υπάρχει και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μετά, τα καφέ είναι μια καλή αφορμή σήμερα για να δουλέψουν. Και θα δουλέψουν και με τους δύο. Και με τους μεν και με τους δε. Και ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που παίζουν και οι δύο και συγκεντρώνονται στην Τούμπα και Χαριλάου, υπάρχει μαζική παρουσία γενικά κόσμου. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτά. Το μπλουζάκι το κερδίζετε, με ρωτάει η Μαρία. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση της εκπομπής. Και για τα γυαλάκια βέβαια. Και ενώνουμε τα επόμενα γυαλιά στο 54-2-2-2. Ωραία. Πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε. Κάτσε να δω, να κάνω πάλι το Νικόλυση. Οπότε, εντάξει, ωραία, δεν κόλλησε. Ωραία. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κύριε. Τι έχουμε τώρα? Τελευταίο 20 λεπτό σχεδόν. Σωστά μιλάς. Έχεις ακόμα ένα 20 λεπτό για να διεκδικήσετε είτε το μπλουζάκι, το γυναικείο, ο τυποτίκτης ΠΑΕ Άρης, είτε τα γυαλιά ηλίου 65 ευρώ δωρεάν θα τα πάρετε από το Opticon Express, ή να διεκδικήσει και τα δύο με ένα μήνυμα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, όπως και δίποτε. Άρης μπλουζάκι, αν θέλετε μόνο το μπλουζάκι. Γυαλιά, αν θέλετε μόνο να μπείτε στις κλήρωσεις για τα γυαλιά. Ή Άρης και γυαλιά, αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, το στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54-222. Χρέωση 0,62 λεπτά το ευρώ. Μόλις είναι μέσα και ο ΦΠΑ θα κάνουμε την κλήρωση σε περίπου 20 λεπτάκια. Το Μάνταλο βλέπω περιμένουν οι φίλοι του Άρη, ιδιαίτερα. Ναι. Αν υπάρχει πιθανότητα να παίξει ο Σούντγκρεν, τι να σου πω, ρε φίλε. Μεγάλη απογοήτευση με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Αλλιώς τον περιμέναμε. Τον Βίκινγκ. Αλλιώς μας βγήκε. Τώρα έχει βγει, ξεφωνεί στον προπονητή. Μια πονάει το χέρι μου, μια πονάει το πόδι μου, μια πονάει να μην πω τι. Εντάξει, το παιδί αυτό. Μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω είναι ότι πήγε τον Ιανουάριο και ζητούσε τους μισθούς του Μαρτίου. Δηλαδή μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι κάτι παίζει, κάτι συμβαίνει. Είναι τρελός για να το κάνει αυτό, ας πούμε. Να πάει τον Ιανουάριο και να στάει του Μαρτίου. Έτσι λέει, μου είχε πει λέει, ο προηγούμενος αθλητικός διευθυντής. Αν τη βρει εσύ. Το Γενάρη θα πάρει του Μαρτίου. Θα πάει, χωρίς να γράψει συμβόλαιο κάτι. Χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο. Μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι να σε πω τώρα, αυτό μαζί με τον Άρη δεν μπορούσα συνάντηση. Δεν το έχει διαψεύσει. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Ζητάει, ας πούμε, τον Γενάρη το μισθό. Όχι, πήγε στα γραφεία, δεν είπα ότι έκανε προσφυγή το παιδί. Ναι, προς αυτό σου λέω. Και στις όποιες καθυστερήσεις ήταν ο πρώτος, όχι τώρα, πρώτη του μηνός και τέτοια. Εντάξει, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι' αυτό την νοοτροπία, αλλά πρέπει και όλοι να αντιλαμβάνονται και 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ δεν δέχομαι το να βγαίνει και να ξεφωνεί τον προπονητή ότι βάζω γκολ εγώ στις προπονήσεις και δεν με βλέπει. Εντάξει. Έπαθε στόχο ο συγκεκριμένος. Για να αντιλαμβάνονται, Χρήσανθε, οι παίκτες κάτι παραπάνω, θα πρέπει όταν τους παίρνουμε οι ελληνικές ομάδες να τους λένε: αδερφέ, παίζει και το ενδεχόμενο να είσαι 3 μήνες μέσα. Συγγνώμη, αυτή δεν ρωτάνε. Ας έπαιρνε τον Λάρσον τηλέφωνο, δεν ρωτούσε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν το λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αυτό. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι μια χαρά σε όλα. Α, ωραία. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, άμα ήταν 3 μήνες μέσα, θα ήταν όλα σούπερ τώρα. Μην 23. Αυτό λέω. Άμα το έπαιξε ήταν για 3 μήνες δηλαδή, θα ήμασταν σούπερ τώρα. Έτσι. Νίκο, πριν από ένα μήνα ακούγαμε και ναι, βλέπαμε και υπήρχε διάθεση να μην κάνουμε τα περσινά λάθη, να κάνουμε νωρίς δίκηση. Ωπανά!
Αγανάκτησε ο σκύλος. Αγανάκτησε. Ναι. Να τελειώνουμε νωρίς, να οργανωθούμε καλύτερα, πιο νωρίς οι μεταγραφικές κινήσεις, ο προπονητής, όλα αυτά. Και βλέπουμε τώρα ότι χωρίς να έχει δομηθεί το διοικητικό συμβούλιο εξ ολοκλήρου, έτσι δεν είναι. Είμαστε ακόμα στις διεργασίες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει δομηθεί κανένα διοικητικό συμβούλιο σήμερα που μιλάμε. Αυτό το όποιο διοικητικό συμβούλιο, είτε υποσχηματισμό, είτε ξέρω εγώ, εκτάκτου ανάγκης για να βγει λίγο, να μην περνάνε οι μέρες έτσι. Χωρίς και σε δύο στρατόπεδα, εγώ θέλω το Μέξα, αλλιώς θα παραιτηθώ. Εγώ θέλω τον Χάρη Μαρκόπουλο και αλλιώς θα παραιτηθώ εγώ. Όχι το Μέξα τελικά, αλλά τελικά όχι το Μέξα, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν είναι και ενδείξεις ότι ξεκινάει. Γιατί δεν παίρνουν ένα δίδυμο Μαρκόπουλου Μέξα, να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Καλώς ήταν αυτό. Δεν είναι δείγματα, Νίκο, ότι ξεκινάει καλά η χρονιά, ας πούμε, και να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τι να ξεκινάει καλά η χρονιά, καταρχάς. Μιλάμε τώρα, λέμε τη λέξη άτυπο ΔΣ, γιατί ουσιαστικά δεν είναι ένα σχηματοποιημένο ΔΣ και μιλάμε για 4 ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθίσει στο τραπέζι τις δύο προηγούμενες ημέρες για να βρουν αρχικά μια λύση στο θέμα του προπονητή, που για μένα είναι μικρό σε σχέση με όλα τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟ, εφόσον ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Και αυτοί οι 4 άνθρωποι, όχι μόνο δεν συμφωνούν για έναν προπονητή, το οποίο, να σου πω και λέω κάτι, οκ, okay, το καταλαβαίνω, κάποιος άλλος μπορεί να θέλει για τον άλλον. Δεν μπορούν ούτε να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν και να βγάλουν ένα κλίμα προς τα έξω ότι προχωράμε έτσι. Ωραία, υπήρχε κάποια διαφωνία, αλλά πάμε όλοι μαζί και την επόμενη μέρα. Θέλεις λίγο αυτό, να μας πεις επιγραμματικά τι συνέβη χθες. Και να βγάλεις το σκύλο έξω. Δεν πειράζει, μια χαρά. Είχαμε μια επίσκεψη ξαφνική, γι' αυτό υπάρχει αυτή η φασαρία. Λοιπόν, τώρα, για αυτό που λες εσύ, Στέργιο. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Είναι ότι η κουβέντα για τον προπονητή έχει ανοίξει από την περασμένη εβδομάδα ουσιαστικά, που έγιναν δύο συναντήσεις αρχικά με τον Κώστα Μέξα και στη συνέχεια με τον Χάρη Μαρκόπουλο. Οι επαφές αυτές γίνανε ούτως ώστε να ακούσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι είναι εμπλακούνε σε μια επόμενη μέρα, και μιλάω για τον Θανάση Χατζόπουλο και τον Πολύ Κατσικόρα που κάνει συζητήσεις, για να μην το πηγαίνουμε στο πολύ γενικό. Να ακούσουν τι σκέψεις έχουν οι δύο προπονητές για την ομάδα. Τις άκουσαν. Ωραία, και από εκεί και πέρα μαζεύτηκαν τη Δευτέρα για να πάρθει μια απόφαση. Τέλεια. Εκεί λοιπόν υπήρξαν οι πρώτες διαφωνίες. Υπήρξε η πλευρά του Πόλου του Κατσιόρα και του Άρη του Καρακούση του Προέδρου, η οποία πλευρά θεωρούσε ότι έπρεπε να αναλάβει τεχνική ηγεσία ο Χάρης Μαρκόπουλος. Και υπήρξε η πλευρά του Θανάση Χατζόπουλου και του Λεωνίδα Βεβαιόγλου, έτσι, η οποία θεωρούσε ότι πρέπει να αναλάβει την ομάδα ο Κώστας Μέξας. Η δεύτερη πλευρά, βάζουμε την αίρεση σε αυτό το κομμάτι, ότι έχει και τη δυνατότητα να υποστηρίξει οικονομικά όχι μόνο το Μέξα, γενικά μια νέα προσπάθεια. Ναι. Λόγω του Θανάση Χατζόπουλου. Έτσι. Δεν λέω ότι ο Θανάσης Χατζόπουλος θα βάλει το χέρι τσέπη και θα ρίξει 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Εννοώ ότι έχει τη διάθεση να υποστηρίξει μια νέα διοίκηση και οικονομικά. Πέρα από το ότι θα κάνω κάποιες επαφές για χορηγούς, θα ψάξω να μιλήσω με τον Γιώργο Σαββίδη και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για ουσία. Έτσι. Λοιπόν, άρα σου λέει, εγώ πληρώνω, δεν γίνεται να επιλέγεις εσύ προπονητή. Έτσι, να το πω μπακάλικα. Μέσα σ' άκρες, ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που τελείωσε το βράδυ τη Δευτέρα. Οι άλλοι τι λένε όμως. Οι άλλοι λοιπόν λένε από τη Δευτέρα το βράδυ, που ουσιαστικά πριν ολοκληρωθεί το όλο ΔΣ, έγινε γνωστό προς τα έξω ότι υπάρχουν διαφωνίες, ότι η άλλη πλευρά θέλει κάτι διαφορετικό. Οπότε όποιο ενωτικό κλίμα και να μπορούσε να λέγαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει, δεν υπήρχε. Και χθες, από την ώρα που βγήκε αυτό το κλίμα προς τα έξω και από αυτό το άτυπο ΔΣ, ο ίδιος ο Χατζόπουλος φαινόταν πολύ εκνευρισμένος, γιατί δεν φαίνεται να προχωράει κάτι. Σε αυτό για το Χατζόπουλο που λέμε και για το Μέξα, να βάλουμε και τον αστερίσκο και του Μιχάλη Γιαννακίδη. Έτσι, ο οποίος πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι αναλαμβάνει, θα έχει ρόλο τεχνικού team manager. Έχει ξεκινήσει κάποιες επαφές αυτές τις ημέρες, ωστόσο από χθες και αυτός είναι στον αέρα. Χθες λοιπόν στο ΔΣ, το νέο ΔΣ. Ο Γιαννακίδης έχει σταματήσει τον μπάζ δηλαδή και είναι πλέον team manager. Τι από φέτος είναι να το σταματήσει για να ξεκινήσει την καριέρα του ως team manager. Μάλιστα. Που από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εκτός και να αλλάξει κάτι. Θα ξαναπαίξει μπάσκετ, τι. Δεν ξέρω. Τον έχω δει, το Μιχάλη τον έχω περιγράψει στη V100 στη MEND, να ξέρεις. Ναι. Όταν έβαζε 10 τρίποντα σε κάθε μάτς στην Α2. Ναι. Καλός παίκτης. Μάνατζερ δεν ξέρω. Και από χθες υπάρχει σε αυτό το νέο ΔΣ που έγινε ουσιαστικά, το Δαχατζόπουλο είπε ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, έτσι όπως είναι το κλίμα.
που σημαίνει και πρακτικά ότι ούτε επίση έχω διάθεση να υποστηρίξω οικονομικά την όλη κατάσταση. Και έτσι και ο Κώστας Μέξας είναι στον αέρα και ο Μιχάλης Γιαννακίδης είναι στον αέρα. Οπότε τη δεδομένη χρονική στιγμή τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Το απόγευμα υπάρχει μια γενική συνέλευση του Ρεστέχνη που δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια κουβέντα για τον μπάσκετ και αν μπορεί να προκύψει και κάτι από εκεί. Θα έχει ψωμί εκεί νομίζω. Και επίσης κλασικά για ακόμα μια φορά στον ΠΑΟΚ υπάρχουν χωρισμένα στρατόπεδα, διάφορα πράγματα χωρίς κανένα υπόβαθρο αλήθειας να γράφονται δεξιά και αριστερά, να σχολιάζουν στα social media, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Και ο ΠΑΟΚ είναι στη μέση, έχοντας στην πλάτη του ένα φορτίο περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ από χρέη, χωρίς ομάδα και χωρίς διοίκηση την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια πλευρά πίσω από τις δύο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αν θέλει να πάει σε μια επόμενη μέρα, που ξαναλέω ότι μακάρι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ να ήταν να αναλάβει ο Χάρης Μαρκόπουλος ή ο Κώστας Μέξας. Νίκο, να ρωτήσω το εξής. Δεν υπάρχουν άλλοι προπονητές, είναι αυτοί οι δύο, ο Μέξας και ο Μαρκόπουλος. Να βρούμε κάποιον που να εμπνέει και τις δύο παρατάξεις. Έχει μείνει ο Μπράντοβιτς ελεύθερος από χθες, τέλος από Φενέρ. Θέλει να συγκουραστεί. Θέλει να συγκουραστεί. Μετά θα είμαι έτοιμος. Ας κάνουμε μονή. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε κάνει λοκ, ας πούμε, σε Μέξα και Μαρκόπουλο. Στίβια Τζόγλου, τώρα που πήγε με Κασιδιάρη στο κόμμα, νομίζω. Δεν θέλω να σχολιάσω καν. Χρήσανθε. Για το φίλο του Στίβια Τζόγλου. Φίλο που δεν με ξέρει καν, δεν τον ξέρω καν. Κάτσε να μα πει ο Νίκο. Είναι Έλληνα γουτουπού ο Για Τζόγλου. Γουτουπού τι είναι. Το κόμμα του. Έλληνε γουτουπού. Του Ηλία, έτσι λέγεται. Για την πατρίδα. Για την πατρίδα ή κάτι άλλο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Το άλλο σκέφτηκα. Το άλλο, πολύ το σκέφτηκα. Για την πίτσα. Εγώ επειδή έχω Mr. Gold χορηγό, γι' αυτό το λέω, δεν είπα. Για αυτό που ρωτάει ο Σκέφτης, η κουβέντα με τους δύο, όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει στη λογική ότι είναι δύο προπονητές που γνωρίζουν την κατάσταση, που δεν θα έχουν θέμα προσαρμογής. Έτσι, ο Μέξας ήταν ανέβαινε και πέρσι και αυτή τη σεζόν, τέλος πάντων, την ομάδα. Ο Χάρης Μαρκόπουλος είναι ένα παιδί που, OK, μπορεί να ήταν στην Κίνα τα τελευταία 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Να έχει θητεύσει και ως πρώτος προπονητής και στον Κόρυβο και στην Δόξα Λευκάδας, αλλά ξέρει την κατάσταση εδώ και λόγω της οικογένειάς του φυσικά και λόγω του ότι προέρχεται για αυτός από τον ΠΑΟ. Και φαντάζομαι με το κασία τους δεν θα είναι και... Να σε ενημερώσω ότι έπεσε με τον Κόρυβο. Κατάφερε να πέσει μάλλον εκεί. Εντάξει. Εκείνη τη σεζόν. Έχουν πέσει άλλοι και άλλοι. Πρώτη πήγε πολύ καλά. Okay. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι για να πάει ο ΠΑΟ να μιλήσει με έναν προπονητή, δηλαδή να σου πω. Μπορεί να είναι στην αγορά και ο Άρης ο Λυκογιάννης. Μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή όπως είναι να κάνει μια ρωτή με τον Άρης και να πει τι. Μπορεί στην αγορά να είναι και ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος. Μπορεί ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι να μιλήσει με τον Σωτήρη τον Μανολόπουλο, να κάνει μια επαφή και να κάνει κουβέντα μαζί του για να αναλάβει την επόμενη σεζόν. Με τι έχει έγκυα. Τι ωραία, πέρασε ο Μανολόπουλος. Δύο χρόνια στον ύφεστο. Είναι και πολύ καλός προπονητής. Τι λεφτά πήρε εκεί πέρα. Καλά, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Δεν τα πήρε. Εντάξει, οκ, για τα τόσα. Για τα τόσα λέω, για τα τι λεφτά. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τα 3, τα 4, τα 5 άτομα τα οποία θα μπουν σε μια κατάσταση να φτιάξουν ένα διοικητικό σχήμα. Ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στο να φτιάξει ένα διοικητικό σχήμα πριν περίπου ένα μήνα, κόλλησε. Έφτασε τώρα ξανά πάλι σε μια κατάσταση ανάλογη, ξανακόλλησε η όλη υπόθεση. Εντάξει. Και η ομάδα παραμένει στον αέρα. Αυτή είναι η κατάσταση στην ΠΑΟΚ. Τι μπορεί να βγει. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι μπορεί να βγει, πραγματικά δεν ξέρω. Και ξαναλέω ότι από χθες, επειδή με ρώτησε και τους προπονητές, για ακόμα μία φορά από προχθές μάλλον, το τι γράφεται δεξιά-αριστερά, το τι λέγεται. Πέσμαστα, αυτά πέσμαστα. Όχι, δεν έχουμε διαδικασία αυτό. Αυτά είναι τα ωραία. Έχουμε ειδικούς πάρα πολλούς, όλες τις ομάδες που ξέρουν τα πάντα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Θανάσης Χατζόπουλος, που προσωπικά εγώ με τον άνθρωπο δεν έχω πει ούτε για. Έτσι. Τον ξέρω ποιος είναι ο Θανάσης Χατζόπουλος. Είναι στον ΠΑΟΚ γύρω-γύρω από τις ομάδες χρόνια, ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει βάλει και το χέρι στην τσέπη. Εξοδικητικά, έτσι, για να στηρίξει διάφορα πράγματα όταν η ΚΑΕ είχε θέματα και τα τελευταία χρόνια κιόλας είναι και αρκετά κοντά. Ναι. Για όσους θυμούνται και παλιότερα, Στέργιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, είχε συμμετάσχει να κάνω λάθος και σε ένα ΔΣ του Θοδωρή Ζαγοράκη σε κάποια φάση. Ναι. Οπα. Προς το τέλος του Ζαγοράκη, αν θυμάμαι καλά. Γκαγκάτσι δηλαδή, γκαγκατσόπεδο. Γκαγκατσόπεδο. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Επίσης ο Θανάσης Χατζόπουλος έχει μια υγιέστατη επιχείρηση, έτσι, οικογενειακός, που καταλαβαίνω ότι όπως γνωρίζει τι επιχείρηση? Καταστάσεις με πλαστικές συσκευασίες, αν δεν κάνω λάθος. Χορηγία στο Λίμπερο έχει βάλει. Συνέχισε, Νίκο. Με καρακούση είμαι αν δεν βάλει, να ξέρεις. Συνέχισε, Νίκο. Άλλο είναι το θέμα μου. Ναι.
ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ΠΑΟΞής, επιχειρηματίας, με χρήματα τα οποία έχει βοηθήσει αρκετές φορές και έχει τη διάθεση να βοηθήσει και φέτος οικονομικά, να βάλει το χέρι στην τσέπη. Έτσι. Και αυτό το οποίο λέγεται από χθες μεταξύ άλλων είναι ότι μπορεί να είναι και μπροστινός κάποιου μάνατζερ. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Κοίταξε, Νίκο, ναι, γι' αυτό δεν θέλεις να πούμε το ότι γράφεται και τι λένε, εντάξει, οκ. Okay. Απλώς εγώ θα πω. Για πράγματα αειδιαστικά. Εγώ και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Γιατί μπορεί να αναλάβει ο Μέξας. Οκ, okay, ρε παιδιά. Εντάξει, ας αναλάβει κάποιος άλλος και να προχωρήσει η υπόθεση. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να προχωρήσει το εργαζόμενο. Μακάρι να γίνει. Μακάρι. Εγώ θα πω, Νίκο, ότι οι επιχειρηματίες όπως ο Χατζόπουλος που θέλει να βάλει 5, 10, 20 ευρώ, όπως πέρσι ο Κώστας Σαμυρίδης που έβαλε ένα σημαντικό ποσό για την ομάδα, εννοείται πως δεν περισσεύουν. Ναι. Όχι μόνο πέρσι. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια. Ο Σαμυρίδης, παιδιά, μέχρι και εγώ ξέρω ότι βάζει και στον ερασιτέχνη σε πόσα σημάδια. Μέχρι και εγώ το ξέρω. Δεν περισσεύουν δεν περισσεύει κανείς από τους ανθρώπους, δεν το συζητάμε, ειδικά στο μπάσκετ. Απλώς εμένα δεν μου αρέσει κιόλα σχέση ότι αν θέλετε αυτόν, εγώ φεύγω, ας πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου, χωρίς. Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό, είναι ναι, απ' την άλλη να πω κάτι, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Αν πληρώνω όμως, δεν πρέπει να κάνω την επιλογή. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή, αυτό που πληρώνει κάνει την επιλογή. Αν πληρώσω 3 εκατομμύρια 5 και πάρω την ομάδα. Όχι, φίλε. Άμα πληρώσω όταν βάζω εγώ 100 χιλιάρικα και ο άλλος βάζει ένα, ναι, θα κάνω εγώ την επιλογή. Δεν μπορεί να πληρώσω 100 χιλιάρικα. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι σκοπός είναι η άποψή μου. Δεν στέκομαι σε ονόματα τώρα. Σου λέω σε οποιαδήποτε ομάδα. Αν εγώ βάζω 100 και εσύ βάζει ένα, δεν μπορεί εσύ να μου επιβάλλει ποιον θα φέρει. Δεν γίνεται. Έτσι το βλέπω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος, παιδί μου. Εντάξει. Εγώ τις ακούω και τις δύο απόψεις. Έτσι. Άσχετα ή συμφωνώ με τη μία ή διαφωνώ με την άλλη. Είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ για ακόμα μια φορά για ένα απλό ζήτημα που είναι το ποιος θα αναλάβει προπονητής. Όντως είναι απλό σχέση με τα άλλα. Έτσι το βλέπω εγώ το θέμα. Έτσι. Μπορεί κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό το ποιος θα αναλάβει προπονητής. Αν εκπροσωπείται από τον Χρύσανθο, αν εκπροσωπείται από τον Στέργιο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ωραία. Ναι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και στο χρονικό σημείο που είναι ο ΠΑΟΚ, τα προβλήματά του είναι πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο σημαντικά αυτά που πρέπει να λύσει από το αν θα αναλάβει ο Χ προπονητή στην ομάδα. Ίσως επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε τα άλλα, να βάζουμε μπροστά αυτό εδώ, Νίκο. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσεις όμως. Θα είναι κάποιος προπονητής και θα ξεκινήσει σιγά σιγά ένα σχεδιασμό αγωνιστικό. Θα είναι κάποιος ο οποίος θα έχει ένα Χ ποσό για να μπορέσει να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις. Κάποιος άνθρωπος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, μια παράγοντες, κάποια χορηγία. Δεν ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνεις ένα βήμα για να ξεκινήσεις. Μάλιστα. Και ο ΠΑΟΚ δεν ξεκινήσαμε καλά στην ουσία. Μετά το τέλος του lockdown είχαν γίνει διάφορες επαφές και όντως είχαν φτάσει πολύ κοντά στο να δημιουργηθεί ένα νέο διοικητικό σχήμα. Πάγωσαν όλα τότε. Πέρασε σχεδόν ένας μήνας. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια κινητικότητα και μετά από αυτή την κινητικότητα έχει γίνει πάλι ο χαμός. Και ο ΠΑΟΚ είναι πάλι στο 0. Ωραία. Πριν σε ευχαριστήσουμε. Περισσότερα το απόγευμα. Το μήνυμα, η γενική συνέλευση. Ναι, το μήνυμα του φίλου του Θανάση, νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Είναι εξάδελφος του Κούση, μάλλον. Λέει: λείπει ο Κούσης και την έχετε κάνει την εκπομπή για τα σκυλιά. Και όχι μόνο την έχετε κάνει, τα βγάζετε και στον αέρα. Εντάξει, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός ο συγκεκριμένος, γιατί και στο διάστημα της καραντίνας συμμετείχε ενεργά σε διάφορες εκπομπές. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλώς θα τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΕΠΟ. Παπαδίπη. Η απόφαση της εντεταλμένης υγειονομικής επιτροπής της ΓΟΥΓΟΥΑ αναφορικά με την παρουσία φιλάθλων στους εναπομείνοντες αγώνες Super League 1 και του Κυπέλλου Ελλάδος εκθέτει ανεπανόρθωτα στα μάτια της κοινής γνώμης, της κοινωνίας και των υγιών φιλάθλων όλους εκείνους οι οποίοι από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας την προηγούμενη Παρασκευή και εντεύθεν προσπαθούν με κάθε τρόπο να ευτελήσουν το θεσμικό και υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο η ΕΠΟ προσεγγίζει όλα τα σοβαρά θέματα, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν άπτονται της εθνικής προσπάθειας αντιμετώπισης του COVID-19 και να σερβίρουν δια των ΜΜΕ που ελέγχουν για πολλωστή φορά το γνωστό σανό στους οπαδούς τους προκειμένου να αποδείξουν ότι δήθεν κόπτονται για τα συμφέροντα της ομάδας τους και το καλό, παρένθεση 3 θαυμαστικά, του ποδοσφαίρου. Η απόφαση της εντεταλμένης υγειονομικής επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αναφορικά με την παρουσία φιλάθλων στους εναπομείνοντες αγώνες τη Super League 1 και του Κυπέλλου Ελλάδος επιβεβαιώνει επίσης με τον πλέον αποστομωτικό τρόπο ενώπιον του συνόλου των Ελλήνων φιλάθλων και του ποδοσφαιρικού κόσμου ότι η ΕΠΟ προσέγγισε εξ αρχής και διαχειρίστηκε το όλο θέμα με τον προσήκοντα επαγγελματισμό, με απόλυτη υπευθυνότητα και κυρίως με πλήρη προσήλωση και συμμόρφωση στις οδηγίες των ειδικών και των υπερκείμενων αρχών υγείας, έχοντας ως κεντρική προτεραιότητα την ασφάλεια των φιλάθλων και την προστασία του παιχνιδιού. Επιπροσθέτως, η ΕΠΟ προς αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνει στη φιλαθλική κοινή γνώμη και υπενθυμίζει
στους δίθεν ανησυχούντες σχετικά με την ύπαρξη υγειονομικού πρωτοκόλου στον Ολυμπιακό Πάιο 100% εν ώψη της διαξαγωγής των επαναληπτικών ημιτελικών του κυπέλλου Ελλάδος, ότι η μεν Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε ενημερωθεί σχετικά με επίσημο έγγραφο από την 18 Ιουνίου του 2020, οι δε συμμετέχουσες ΠΑΕ στον ημιτελικό αγώνα του κυπέλλου Ελλάδος Ολυμπιακού ΠΑΟΚ ενημερώθηκαν το πρωί στις 11 το πρωί της 19ης Ιουνίου του 2020 δια των εκπροσώπων τους στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την ελληνική αστυνομία συνημμένο θήτα λέει του πρακτικού που απεστάλλησε όλους τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή του εν λόγω αγώνα. Και καταλήγει η ΕΠΟ, τούτων δοθέντων ελπίζουμε ότι όλοι αυτοί που στην κυριολεξία ξεσάλωσαν σε γνωστή μερίδα των ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες, διαδίδοντας συνειδητά ψεύδι και συκοφαντώντας σε γνώση τους την Ομοσπονδία και τα μέλη της διοίκησής της, θα έχουν τη στοιχειώδη ευτυχία τουλάχιστον απέναντι στο ίδιο το άθλημα και τους Έλληνες φιλάθλους, των οποίων την υγεία σκόπευαν να θέσουν άνευ λόγου σε κίνδυνο, να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για τα παράδεκτα επικοινωνιακά τεχνάσματα και την ανεκδίκητη κοντόφθαλμη συμπεριφορά και προσέγγιση τους σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα υψηλότατου εθνικού συμφέροντος, ενδιαφέροντος. Γιατί δεν λένε και για τον παρατηρητή στο τέτοιο εκεί πέρα, τι, δεν υπάρχει ανακοίνωση για αυτό το θέμα? Όχι. Μπορεί να υπάρξει. Την Παρασκευή που έβγαλε την απόφαση η ΕΠΟ, γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση για την απόφαση που έβγαλε? Καταρχήν, η ΕΠΟ τώρα μας λέει ότι λειτουργήσε επαγγελματικά κτλ. Αφού η διαρροή της το βράδυ της Παρασκευής είναι ότι δεν πήρε καμία απόφαση. Τώρα πήρε τελικά. Εγώ από ό,τι διαβάζω την ανακοίνωση, μια χαρά τα λέει η ΕΠΟ. Εντάξει, και να ντρέπονται αυτοί και να ζητήσουν συγγνώμη. Να ντρέπονται. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό είχα να πω. Λοιπόν, θέλω ένα νούμερο από το. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα για να μην αδικήσω κανέναν. Θέλω ένα. Έκανε ανανέωση, έχουν στείλει κι άλλοι. Περίμενε. Έχει στείλει ο Αντώνιος, η Θεοδώρα. Περίμενε. Ο Βασίλης. Λοιπόν, έχω κάνει ανανέωση, μη στέλνετε άλλα. Πάμε για τη γυαλιά από τα Opticon Express. Αρχικά αξίας 65 ευρώ. Ένα νούμερο χρήσατε από το 1 μέχρι το 8. Το 8. Το 8. Τελευταίος και τυχερός για τη γυαλιά, ο Αντώνιος Κυριάκου. Κυριακού. Είναι της, του Αντένα. Μπορεί να είναι και ξάδερφος του Κυριάκου. Σωστό. Κυριάκου. Λοιπόν, έστειλε το μήνυμά του 13 και 42 και 33 δευτερόλεπτα. 6978 ξενιά το κινητό του. FM Άρης Γυαλιά. Κυριάκου ή Κυριακού Αντώνιος. Κέρδισε τα γυαλιά ο φίλος ο Αντώνης. Θα ανεμειωθήσετε τη Μαρελής Αντώνη. Πάμε και στο μπλουζάκι από το γυναικείο από την μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης. Χρήσατε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 17. Το 7. Το 7. Δώσ' μου δύο δευτερόλεπτα να κάνω μια ανανέωση. Ωραία, λοιπόν, το 7. Εύη Τσαμόγλου. Έστειλε το μήνυμα 12:55, κινητό 6974. Τσαμόγλου Εύη, μπλουζάκι έγραψε. Η Εύη, συγχαρητήρια. Θα ενημερωθείς και εσύ από τη Μαρελίζη πώς θα παραλάβεις το γυναικείο μπλουζάκι από την μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης. Αύριο πάλι. Και γυαλιά, δεν ξέρω αν ο Χρήστος έχει κάποιο άλλο δώρο. Τι μέρα είναι αύριο? Την πρόκληση στον κόσμο του Άρη. Την πρόκληση στον κόσμο του Άρη. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Όχι. 7 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι στο Βικελίδης, 9.30 το μεγάλο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Ευχαριστούμε την Ποτοπία Ινοπία Θράκης, το Θρακιώτικο Ζω 7 και το Θρακιώτικο Τσίπουρο Εωθινών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα Φορόλ Stores που γιορτάζουν σήμερα τα 7 χρόνια ζωής και έχουν τους μεγάλους διαγωνισμούς με σούπερ δώρα, με μεγαλύτερο όλο το πεζό 208 και φυσικά τον Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Όσοι μείνετε σπίτι για να δείτε τα παιχνίδια, που θα είστε όλοι, 62-85-86 τηλέφωνο. Παραγγελίων. Ακολουθεί ο κύριος Τσατσαρός. Αμέσως τώρα. Ποιος αυτός ο Τσατσαρός? Εμείς θα ξαναπούμε μαζί με το Στέργιο αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά. Λογικά. Λογικά.